διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Λίγο καθυστερημένα σήμερα, 10 λεπτά μετά από την καθορισμένη μας ώρα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων, είχαμε σωρία εγγραφών στο ΕΠΑΜ σήμερα στα κεντρικά της γραφεία. Είναι παραμονές του συνεδρίου σήμερα, αύριο ξεκινάει το 4ο συνέδριο του ΕΠΑΜ και λόγω ακριβώς αυτού του συνωστισμού είχαμε μια καθυστέρηση. Δεν πειράζει, καλό είναι για μας, ανανεώνεται το ΕΠΑΜ, δυναμώνει, αναπτύσσεται, είναι ένα δείγμα του τι συμβαίνει σήμερα με το ΕΠΑΜ, πολύ σύντομα και στην εξουσία. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γιάννης ο Αθανασιάρης στα πλήκτρα και θα θέλαμε να προσγειώντας την εκπομπή σε κάτι πολύ πιο θλιβερό. Έχουμε σήμερα μια άσχημη είδηση για τον κόσμο του ΕΠΑΜ, ένας συναγωνιστής μας από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΠΑΜ, ο Στέλιος Ομανιάς από την Κρήτη, τερμάτισε μετά από μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του, που ξεκίνησε με εγκεφαλικό, με ένα τέτοιο επεισόδιο, και την προσπάθεια να το ξεπεράσει, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το ξεπεράσει και τερμάτισε χθες. Ναι, ναι, ναι. Είναι για την οικογένεια του ΕΠΑΜ το γεγονός αυτό είναι πλήγμα, διότι όλοι το γνωρίζαμε το Στέλιο και είμαι σίγουρο ότι θα μας λείψει σε όλους μας. Δεν ήταν από αυτούς που μπήκαν γιατί είδαν φως στο ΕΠΑΜ. Είναι από αυτούς τους πολλούς που ξέρουμε και που σήμερα εμφανίζονται κατά κόρο στις πόρτες μας, στις πόρτες των οργανώσεων, αλλά και όχι μόνο, και στα κεντρικά, που είναι επαμύτες ή ήταν επαμύτες πριν δημιουργηθεί το ΕΠΑΜ. Τέλος πάντων, καλό ταξίδι, συναγωνιστή Στέλιο. Έτσι αλλιώς ο αγώνας συνεχίζεται ακόμη και από εκεί που θα βρίσκεσαι. Λοιπόν, όπως έχουμε υποσχεθεί και σήμερα είναι ανοιχτή η εκπομπή σε οποιονδήποτε θέλει να παρέμβει δημόσια, ανοιχτά δηλαδή. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μπορεί να το κάνει διαμέσου του τηλεφώνου 210-34-28-676, 210-34-28-676, ή διαμέσου του email της εκπομπής, που είναι μικρόφωνο DK, μία λέξη, μικρόφωνο DK, παπάκι, gmail.com. Μικρόφωνο DK, DK μάλλον, μία λέξη, παπάκι, gmail.com. Σήμερα είχαμε την δήλωση στον κύριο Παπαδάκη στον Αντένα του κυρίου Μητρόπουλου, ότι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, πρέπει να πούμε την αλήθεια στο λαό, του φέρνουμε ένα νέο μνημόνιο, είτε καθίσει της κυβέρνησης, η πρόταση της κυβέρνησης, είτε μας έρθει η πρόταση της κυβέρνησης, είτε τελικά καθίσει η πρόταση των δανειστών. Δεύτερον, σήμερα είναι όλο χαρές και πανηγύρια στις Βρυξέλλες, διότι με μεικτές, όπως λέει το Bloomberg, με μεικτά αισθήματα, αντιμετώπισαν το ζήτημα του τρισέλιδου, του χθεσινού τρισέλιδου της κυβέρνησης. Έγινε ένα βήμα προς την πρόταση, προς τις απαιτήσεις των δανειστών, είπαν οι Βρυξέλλες, αλλά ακόμη έχουμε απόσταση μέχρι να ταυτιστεί πλήρως η πρόταση της κυβέρνησης με το δανειστών. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ήδη το Υπουργείο Εργασίας σήμερα ανακοίνωσε ότι το ΚΕΑΟ τίθεται σε εγρήγορση και αξιοποιεί το μνημονιακό νόμο που τον ίδρυσε, προκειμένου να υποθηκεύσει τα σπίτια και τα ακίνητα όσων χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία. Λέγεται με ΟΑΕ, δηλαδή λέγεται με ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι. Πρόκειται για ποιο χτυπάει κουδούνα.
θα λέγαμε σήμερα. Ξεκινάει βεβαίως η τελική φάση του ξεκληρίσματος των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων μέσω αυτήν την ιστορία. Αλλά τι να κάνουμε, εδώ είναι ταξικό το ζήτημα και ως ταξικό πρέπει να το βλέπουμε, διότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι είναι εργοδότε. Και ως εργοδότε πρέπει να εξοντωθούν. Διότι είναι ταξικό το ζήτημα και η αριστερή μας διακυβέρνηση είναι υπέρ του εργάτη. Λοιπόν, έστω και αν τον έχει ξεσκίσει κυριολεκτικά, είτε ως συνδικαλιστική εκπροσώπηση, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως κόμμα. Το σημαντικό είναι να πηδάμε τον εργάτη. Όχι, συγγνώμη, ναι, λοιπόν, αυτό. Όχι τον εργοδότη. Τον εργοδότη τον εξοντώνουμε. Έστω και αν ο ελευθεροπαγγελματίας είναι ο εργοδότης του εαυτού του. Και είναι από τις πιο βέβαιες περιπτώσεις, Δημήτρη, που τα σπίτια των ανθρώπων αυτών θα μπουν στο, θα υποθηκευτούν και θα κατασχεθούν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να αποδώσουν τίποτα. Μα δεν το συζητάω, δηλαδή, επαγγελματίες είμαι και εγώ. Ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει για όλους. Απλά τους έχουν εξοντώσει, τους έχουν στερήσει το δικαίωμα να έχουν δουλειά και τώρα πάνε να τους πάρουν ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει. Και όποιος πιστεύει ότι θα σταματήσουν στους ελευθεροπαγγελματίες και τους μικρομεσαίους είναι βαθιά ανοιχτωμένος, είναι απλά είναι η λεγόμενη κοινωνική μηχανική. Θα αρχίσουν τώρα να λένε ότι οι ελευθεροπαγγελματίες που κλέβουν, που δεν πληρώνουν φόρους, που όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστή γκεμπελική τακτική. Είναι το γνωστό του Μπρέχτ, το έχει γράψει ποιος, δεν θυμάμαι ποιος. Πρώτα ήρθαν για τους κομμουνιστές, μετά ήρθαν για τους ομοφυλόφιλους και όταν ήρθαν για μένα δεν υπήρχε κανένας να φωνάξει. Κάπως έτσι είναι για αυτό το πράγμα. Γνήσιοι απόγονοι του ναζιστικού παρελθόντος της Ευρώπης, των Καρλομάγνων. Ας πάμε λοιπόν. Στη γραμμή μας που περιμένουν ήδη. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Από την όμορφη Κόρυφο, Τάσος Μητσόπουλος λέγομαι. Θα χαρώ να σε ξαναδώ πάλι στο εργατικό κέντρο. Στην πρώτη ευκαιρία. Είμαι ένας από αυτούς που ήρθε μετά την πρώτη σου ομιλία εδώ και σου μίλησα για τα πεχρεωμένα και μου είπες μπες στον νόμο και μην πληρώνεις τίποτα. Ναι. Πάει καλά. Έγινε επανασυζήτηση και πάει καλά. Ωραία, ωραία. Καλό είναι αυτό. Όσο προλάβεις... Σε ηλεκτρονικό site, ναι. Ηλεκτρονικό στο ίντερνετ, που λέει ότι σκοπίμως η Γερμανία οδηγεί τα πράγματα σε πιστωτικό γεγονός γύρω στις 20 του μηνός. Ναι. Θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό με capital control για να δείξει ότι οι αφισβητείες της γερμανικής γραμμής πρέπει να πάρουν το μάθημά τους και να συρθεί μετά ο Τσίπρας να υπογράψει άλλη συμφωνία με χειρότερα μέτρα κτλ. Θέλω λίγο να το αναπτύξεις αυτό, να το σχολιάσεις. Ναι. Ξέρω ότι το σχολιάζεις κάθε μέρα, σε ακούω κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχει στη ζωή μας. Ευχαριστώ και εγώ. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι αν συμβεί πιστωτικό επεισόδιο, να ξέρετε ότι γι' αυτό φταίνουν οι δανειστές και η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάται κανείς. Στα πιστωτικά επεισόδια, όταν εκβιάζουν οι τραπεζίτες, είτε εντός ή εκτός, και το πολιτικό τους προσωπικό, όταν έχεις κυβέρνηση με, πώς τους λένε στα ισπανικά, κοχώνες, λοιπόν, αντιμετωπίζεται άμεσα με ενέργειες πολιτικής. Αν είσαι βέβαια εθελόδουλος του κερατά και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να βάζεις πλάτες και ό,τι τέλος πάντων σου περισσεύει στο σαρκείο το οποίο φέρνεις ως σώμα, λοιπόν, στους Ευρωπαίους απεικιοκράτες, βεβαίως αυτό μπορεί να συμβεί. Έτσι αλλιώς τα capital controls που τα λένε όλοι και capital controls για να σου λέει η γιαγιά Κατίνα, ρε εσύ, capital control, χοντρό ζήτημα είναι αυτό, όπως τα spread, όπως όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίου δεν είναι απαραίτητα κακός. Δεν πρέπει να υπάρχει έλεγχος κίνησης κεφαλαίου αυτή τη στιγμή στα δισεκατομμύρια που φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν πρέπει να γίνει ταυτοποίηση αυτών των δισεκατομμυρίων. Δεν πρέπει να ελεγχθεί το μαύρο χρήμα. Δεν πρέπει να ελεγχθεί η διακίνηση κεφαλαίων διαμέσου offshore. Αυτά τα πράγματα είναι βασικό στοιχείο που πρέπει να ελεγχθούν. Αλλά τι θέλουν να κάνουν αυτοί? Δεν το λένε capital control για να μην σου πουν αυτό που κάνανε στην Κύπρο, που είναι εκαθάριση καταθέσεων, δηλαδή αρπάξανε τις καταθέσεις, που είναι το γνωστό αμερικανικό, είναι καθαρά αμερικανική άσκηση αυτή, την οποία βεβαίως έχουν υιοθετήσει οι τραπεζίτες της Ευρώπης και έχουν αναδειχθεί σε πρωτοπόρο τάξη, είναι take the money and run. Λοιπόν, αρπάζω τα λεφτά από την τράπεζα και την κοπανάω. Είναι νόμιμη κλοπή. Δεν χρειάζεται, μάλιστα
στην Αμερική, σε μια, στην εποχή της μεγάλης κρίσης, υπήρξε στην Επιτροπή του Κογκρέσου που εξέτασε το γιατί, πώς και πώς έγινε η μεγάλη ύφεση. Υπάρχει μια πολύ ωραία ατάκα της Ομοσπονδιακής Αρχής, του εκπροσώπου της Ομοσπονδιακής Αρχής για, για τον έλεγχο της τράπεζας που υπήρχε την εποχή εκείνη. Μια φοβερή ατάκα που λέει ο καλύτερος τρόπος για να κλέψει μια τράπεζα δεν είναι με μπιστόλι έξω από την πόρτα της, αλλά με το να σου ανήκει μια. Ο καλύτερος τρόπος για να κλέψει μια τράπεζα είναι το να διαθέτεις τράπεζα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει όταν διαθέτουν το τραπεζικό σύστημα είναι υπερεθνικό και ελέγχεται από ένα συγκεκριμένο καρτέλ με επικεφαλή στον κύριο Ντράγκη. Ο στόχος είναι να μαζέψουν τα λεφτά, να πάρουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από άποψη καταθέσεων του Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι που είναι. Και αν συμβεί αυτό που θα συμβεί, αργά ή γρήγορα θα συμβεί, φταίνε οι δανειστές και η κυβέρνηση μπορεί να αποτραπεί. Δεν υπάρχει τρόπος ή μια τράπεζα να φορτώσει ζημία στον Κοσμάκη να του πάρει τα λεφτά παρά μόνο εάν το επιτρέψει η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Να το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και όταν συμβεί αυτό, το μαδέρι που πρέπει να πάρουμε για να κυνηγήσουμε αυτούς που θα το κάνουν, γιατί τελικά θα είναι, έτσι πιστεύω δηλαδή, θα είναι, πώς να το πούμε, η τελευταία σταγόνα που θα ξεχυλίσει το ποτήρι. Θα πρέπει να ξέρουμε ενάντια σε ποιους να το στρέψουμε. Αφού βέβαια το βρέξουμε έτσι και το μαλακώσουμε εκεί, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει, τη σανίδα. Τη σανίδα είναι, ξέρεις, από την παλιά εποχή που τις κουρελούδες τις τυπάγανε με βρεμένη σανίδα για να μπορεί να πολύ πιο αποτελεσματικά το ξεσκόνισμα της κουρελούς. Το θυμάμαι από την εποχή της γιαγιάς μου που το έκανε έξω στην αυλή. Με αυτόν τον τρόπο και τον κόπανο αυτόν, ας πούμε, βρεγμένο, πρέπει να τους παραλάβουμε όλους και να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να πολύ σύντομα να έρθει και να είναι και η απάντησή μας στα capital controls. Εκτός και αν είμαστε τόσο βόηδα όπως αποδεχτήκαμε το 10 που μέσα με τα spread μας πήρανε και τα σπίτια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Χάρης. Έχουμε ξαναμιλήσει έτσι πιο παλιά. Είμαι ο Χάρης, ο οποίος έχω πρόβλημα λευχημίας που έκανα τη μεταμόσχευση μυελού. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Θυμάμαι. Από το Μενίδη, αν θυμάμαι καλά. Από το Μενίδη, ναι. Τώρα πάω καλύτερα, πάω πολύ καλύτερα. Μπράβο. Είχα μιλήσει με τα παιδιά, είχαν έρθει εδώ. Έχω καταθέσει και τα χαρτιά μου για να γίνω και επίσημα μέλος. Πάμε, απλά δεν έχει καταθέσει ακόμα δυνατότητα. Καλά, μην το λες τώρα. Έχω καταθέσει τα χαρτιά μου, θα νομίζει ο κόσμος ότι πρέπει να φορολογική δήλωση αφημί κτλ. Ναι. Όχι, σε καταλαβαίνω. Απλά να γελάσουμε έτσι. Ναι. Το είπα. Συνέχισε. Εγώ αυτό το οποίο έχω, θέλω να πω, δηλαδή βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί απροκάλυπτα, όπως έκανε ο Μητρόπουλος σήμερα, και λένε ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο, και μάλιστα όταν επέμενε ο Παπαδάκης τι εννοείς και τι εννοείς, τσαντίζεται αυτός και του λέει, αφού σου είπα ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο, δηλαδή τι άλλο θα σας πω, λέει, το καταλαβαίνεις. Ο κόσμος όμως βλέπω ότι δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Και εγώ θα είμαι λίγο σκληρός με τον κόσμο τώρα. Διότι όλοι αυτοί που βγαίνανε ανακτισμένοι τότε και φωνάζανε, εξαφανίστηκαν, δεν πήγανε πουθενά. Είναι ο ίδιος κόσμος που έδωσε 36% στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο ίδιος κόσμος που έδωσε 45% στον Παπανδρέου. Είναι ήδη λοιπόν που είναι, δεν ξέρω, αδιάφοροι τελώς. Πηγαίνεις και εγώ στις καφετήρες, τους βλέπεις αραχτούς εκεί. Πηγαίνουν για μπάνιο, δεν νοιάζονται για τίποτα. Λοιπόν, εγώ άνθρωποι από εδώ και πέρα, μόλις θα μπορέσω, γιατί μου την έχει δώσει πολύ αυτός ο λαός που εδώ στη χώρα μας, με την περιφορά του και με αυτά που κάνει. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είναι μέλη στο ΕΠΑΜ και θα αγωνίζονται, εγώ αν δω κάποιον και έχει πρόβλημα, θα του δώσω και μια κλωσιά να πάει ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή, έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο, ας πούμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να μην νοιάζεται κανείς για το τι συμβαίνει, δηλαδή. Και να είναι αδιάφοροι και να μην βλέπουν ότι τους κοροϊδεύουν και τους δουλεύουν. Δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα σημείο να πιστεύω ότι ζούμε σε μια χώρα ηλιθίων, δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να μην αντιλαμβάνεται κανείς τίποτα, ας πούμε. Εκτός στο νοσοκομείο είχα πάει να κάνω τις εξετάσεις μου εχθές και μίλαγα εκεί με κάτι παιδιά και λέει που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και μου λέει και τώρα λέει τι να κάνουμε, λέει, τώρα, λέει, με αυτά που έρχονται. Του λέει με να ρωτάς. Πήγες και ψήφισες να τους ψήφισες αυτούς, δηλαδή αυτά δεν τα σκεφτόσουν. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, ποιο ήταν το σκεπτικό σου για να κάνεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπουν αυτά που γίνονται και δεν ξέρω, δηλαδή μου την έχει δώσει ρε παιδί μου πάρα πολύ με αυτόν τον κόσμο που υπάρχει εδώ πέρα. Είναι τρομερή κατάσταση.
Λοιπόν, να σου πω κάτι. Να μην απογοητευόμαστε αφενός. Να ξέρουμε να διαβάζουμε όπως πρέπει να διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές. Έτσι, εννοώ στις πολιτικές εξελίξεις, κοινωνικές εξελίξεις. Ο άνθρωπος που, ο οποίος έχει γνώση, δεν φαίνεται στο ότι ξέρει γραφή και ανάγνωση, αλλά στο να μπορεί να διαβάζει πίσω από την επιφάνεια, πίσω από τις γραμμές. Λοιπόν, εκεί φαίνεται η διαφορετικότητα, να το πούμε έτσι. Ρε εσύ, Δημήτρη, μιλάγα με ένα φίλο εκεί πέρα που έχει και αυτός ίδιο πρόβλημα με εμένα. Ο οποίος άνθρωπος αυτός εγώ έβγαζε κάποια χρήματα πολύ καλά και πήγε στον κατασκευαστικό τομέα και έκανε κάποιος, επένδυσε πάρα πολλά λεφτά στο να φτιάξει κάποια πολυτελή σπίτι για να τα πουλήσει. Λοιπόν, του έτυχε και αυτή η ασθένεια, τέλος πάντων, πέσαμε στην κρίση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα, έχει καταστραφεί οικονομικά και όμως η ιδεολογία του είναι Ευρώπη και Ευρώ. Δηλαδή, εντάξει τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να βλέπει ότι διαλύεται, να βλέπει ότι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να αγοράσει τα φαρμακά του, ας πούμε. Και να έχει αυτή την οτροπία. Και να λέει ότι εμείς θέλουμε που δεν έχουμε δουλέψει και δεν φταίει η Ευρώπη. Αυτό πράγμα δηλαδή τι είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, εγώ απλά θέλω να σου πω ορισμένα παραδείγματα. Ναι. Ιστορικά παραδείγματα. Έτσι. Αυτά που θα σου πω έχουν συμβεί όντως, είναι ιστορικά γεγονότα. Ναι. Για παράδειγμα, όποιος έχει διαβάσει, για παράδειγμα, στις συνελεύσεις των εργατών παραμονές ή κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Οκτωβριανής Επανάστασης με τους Μπολσεβίκους, που έχει μυθοποιηθεί απόλυτα από όλους εμάς που καταγόμαστε την κομμουνιστική αριστερά. Λοιπόν, θα διαπιστώσεις ότι πρώτον, η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών που στήριζαν τους Μπολσεβίκους, τους στήριζαν, δεν είναι ότι τους ήταν αδιάφορο, πιστεύανε ότι ο Λένιν ήταν με την σάρκωση του Χριστού, του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα υπάρχουν και ψηφίσματα τέτοια εργατικών συνελεύσεων που θεωρούν τον Λένιν, τον ηγέτη των Μπολσεβίκων δηλαδή, ως με την σάρκωση του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, υπήρχαν ψηφίσματα τα οποία ζητούσαν από τους Μπολσεβίκους να αναλάβουν την εξουσία, ώστε ο πατερούλης τους, ο τσάρος, αφού διορθωθεί η Ρωσία, να ξαναλάβει μετά την εξουσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ποτέ, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, όσο άγρια και να είναι η κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ξεκαθαρισμένα στο μυαλό των ανθρώπων το τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία, τα εκατομμύρια που λέμε. Ναι. Αυτό που τους αναγκάζει να δράσουν και να προχωρήσουν μια κατεύθυνση είναι η σκληρή, αδυσόπιτη πραγματικότητα. Εγώ σου λέω, ακόμη και παραμονές, ακόμη και κατά τη διάρκεια που θα περνάμε στο εθνικό νόμισμα, κάποιοι θα πιστεύουν ότι περνάμε στο εθνικό νόμισμα για να ξαναγυρίσουμε στο ευρώ. Δεν σε, Δημήτρη, εδώ βγάζουν κάποιους, πληρώνουν κάποια άτομα, έρχεται κάποιος οικονομίδης, ένας γελίος τύπος, ας πούμε, λέει, είναι στην Αμερική καθηγητής. Τον έχει βγάλει στο Sky ο Μπογδάνος, και είναι μαζί με αυτόν τον ηλίθιο τον Πορτοσάλτε, να πούμε κλπ. Και κάθεται και λέει τώρα αυτός ο τύπος, οικονομίδης, ο φοβερός οικονομολόγος, εάν λέει, πάμε λύση ενός να δικό μας, λέει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι οικονομίδης, είναι μήπως είναι οικονομόπλος. Θα πέσει, Μήπως είναι οικονομόπλος. Ναι, μπορεί να είναι οικονομόπλος. Ναι, τέλος πάντων. Ένας έτσι γκριζομάλης λίγο. Ένας μαλάκας, είναι σύμβουλος του Σαμαρά. Τον ξέρω δηλαδή, ένας αγύρτης που τον κυνήγησαν από το Αμερικανικό χρηματιστήριο για τα σταλίες και τώρα τον έχουν φάτσα μούρι εδώ πέρα. Ναι, βγαίνει ο χιόνι συνέχεια. Βγαίνει αυτός ο Γκότσης. Βγαίνει αυτός εκεί ο οικονομόπλος, όπως τον είπες. Ναι. Βγαίνουν κάτι άλλοι που τους βγάζουν συνέχεια δηλαδή και τους φέρνουν εκεί πέρα. Και εγώ την παπαριά θες να ακούς, δηλαδή και κάθε ο κόσμος δεν τους ακούει. Εντάξει, δεν τους ακούει. Θα καταστραφεί, πώς θα πάμε λέει στο... Μην το μεγεθύνουμε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω εμείς τώρα, σαν ΕΠΑΜ, πώς μπορούμε να αρχίσουμε να βγαίνουμε στη τηλεόραση, να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι... Εγώ θα ανησυχούσα αν με βγάζανε συχνά στην τηλεόραση. Λέω, εάν με βγάζανε συχνά στη τηλεόραση, ειδικά αυτή την περίοδο, θα άρχισα να ανησυχούσα, θα ψαχνόμουν. Τι έχω κάνει και αρέσει στον εχθρό. Ναι. Δηλαδή, πάμε σε τελική αναμέτρηση. Αρχίζουν και διαμορφώνονται οι στρατοί της αναμέτρησης. Είναι ποτέ δυνατόν ακριβώς αυτή τη φάση που πλέον καταραίουν οι αυταπάτες και διαμορφώνονται οι μεγάλες διαιρέσεις της ελληνικής κοινωνίας να σου δώσουν το βήμα με τίποτα, να σε δουν ανάποδα. Δεν πρόκειται. Αυτός, ξέρω, σαν τον Βέλιο, ο οποίος κάνει κάτι φοβερές, έτσι, σογόντα, κάτι φοβερές ερμηνείες. Και λέει, δεν πιστεύω, λέει, ότι δηλαδή και δημοψήφισμα, λέει, να γίνει και να πει ο λαός ότι, ξέρω εγώ, θα πάμε σε δικό μας νόμισμα και θα φύγουμε, λέει, από την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, λέει, δεν θα τα χαλάσει, λέει, με τους
με τους Ευρωπαίους λέει θα επιβάλλει. Μωρέ, ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός να φύγουμε. Με όποιον τρόπο ο ελληνικός λαός νομίζει ότι μπορεί να αποφασίσει να φύγουμε, και τότε θα δεις πόσα βρακιά θα πέσουν κατουρημένα και χεσμένα. Μην τους ακούς αυτούς τους τύπους. Μακάρι, θα τα λύσουμε στους δρόμους με αυτούς τους τύπους. Και αυτή τη φορά δεν θα μας βρουν ανοργάνωτους όπως το 11. Να τους βάλω κάτω και να τους αποκεφαλίζω δηλαδή. Όχι αποκεφαλισμός καθόλου. Αλλά μπατσάκια ξύλο, ναι, θα σου μάθω κιόλας πώς αντιμετωπίζεις, ας πούμε, εκπαιδευμένους πράκτορες τύπου Τέλογλου, που δεν το ξέραμε τότε την εποχή του συντάγματος. Ξέρεις, εγώ δεν λέω για το τυχαία για τον Τέλογλου. Τον Τέλογλου τον πετύχανε στη γωνία Μεγάλης Βρετανίας, πλατείες συντάγματος, στις μεγάλες συγκεντρώσεις του 11, τότε που το καλοκαίρι που κατεβαίνανε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπου κάτω. Ναι. Τον πετυχαίνουν σε μια αγωνία, τον αρπάζει μια ομάδα, λοιπόν, που τον αναγνώρισε και που πονεί και που σε σφάντζει. Επειδή όμως αυτός έχει κάνει εκπαίδευση πράκτορα, Γερμανού πράκτορα, το πρώτο που έκανε, γιατί αυτό σε μαθαίνουν στην εκπαίδευση, είναι να παριστάνει στο νεκρό. Γιατί δεν μπορεί να τα βάλεις με το πλήθος. Δεν γίνεται. Δεν παρνά σε καραμουρλέγκα. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν τα βάζεις με το πλήθος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έκανε αυτός καλά εκπαιδευμένος ήταν να πέσει κάτω και να παριστάνει τον νεκρό. Σάστησε ο κόσμος γύρω του, γιατί δεν είχε καμία πρόθεση να το σκοτώσει. Έτσι. Απλά να του ρίξει ένα μπεντάκι να τον θυμάται. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, σάστησε, αραίωσε. Και μόλις αραίωσε, σηκώνεται αυτός επάνω με ένα πίδημα και αρχίζει και τρέχει και όπου το βρει. Βέβαια, ήταν αστεία η όλη σκηνή να την παρακολουθούμε. Δηλαδή, αυτό αν είχαμε σατυρικούς, συγγραφείς και σατυρικό θέατρο, θα έπρεπε να ήταν, πώς να το πω, από τα πρώτα. Αλλά τώρα που τους ξέρουμε, δεν μας ξεγελάνε τα κολπάκια. Ούτε οι μυστικοί αστυνομικοί θα σώσουν το Χατζηδάκι από το ξύλο που του ρίξε τότε ο Κοσμάκης που τον είχε ξεπουλήσει. Αλλά τώρα αυτή τη φορά, γι' αυτό μην τους ακούς, αυτή είναι όλη η λαμόγια. Και το χαρακτηριστικό των λαμόγιων είναι ότι είναι θρασίδηλοι του κερατά. Θρασίδηλοι. Έτσι. Κάτσε να έρθει η στιγμή και πλησιάζει. Να έρθει η στιγμή και θα σου πω εγώ μετά. Και να σου πω γιατί άλλο. Πόσα ελικόπτερα έχει αυτή η χώρα. Πόσοι θα προλάβουν να μπουν. Αυτό λέω. Μακάρι, γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ξυπνάει ο κόσμος και κάθεται και δέχεται αυτά τα πράγματα. Μην ανησυχείς. Ο μόνος κόσμος που δεν ξυπνάει αυτή τη στιγμή είναι τα κομματόσκυλα. Αυτή δεν είναι παραπάνω από 10-15% του πληθυσμού. Θες 20-20. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Συντριπτικά ποσοστά υπέρ του να σηκωθούμε να φύγουμε από αυτούς τους γελίους. Γιατί όμως βγάζουν αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι το 80%. Μα γιατί πιστεύεις τα σοβαρά τώρα. Πιστεύεις τα σοβαρά ότι κάνουν σοβαρές δημοσκοπήσεις. Ποια η ΑΛΚΟ, η μέτρο ανάλυσης. Πότε πέσανε μέσα για να πέσουν τώρα. Μα τώρα σοβαρολογούμε. Κύριοι αυτοί ερχόντουσαν και μας λέγανε εμάς στο ΕΠΑΜ, αν μας δώσετε 20, πώς το λένε, αν μας δώσετε ένα χιλιάρικο, σας περιλαμβάνουμε στις μετρήσεις. Αν μας δώσετε από 2.000 και πάνω, θα πάρετε και ποσοστά. Έτσι μας λέγανε σε εμάς. Σοβαρά. Βέβαια. Τι συζητάμε τώρα. Και το συζητάγαμε και με τον κύριο, πώς το λένε αυτό, του κυρίου του Τζίμερου, όχι το Σακαφιά μου θυμίζει, ας πούμε, των φιλελευθέρων, τέλος πάντων, πώς το διάλογο ή ονομάζω, που μου λέγε έχουμε υποστεί και εμείς ανάλογους εκβιασμούς που είχαμε βρεθεί σε ένα πάνελ. Αλλά έτσι γίνεται η δουλειά. Πόσα θες φίλε, τόσα πάρτα. Και δείξε μου ότι περνάω το τέτοιο. Κάποιο ζωντόβολο θα βρεθεί, αγελέα συμπεριφορά εκδηλώνεται σε τέτοιες συνθήκες, ειδικότερα σε τέτοιες συνθήκες με την ψήφο. Οπότε κάποιο ζωντόβολο θα πει: μια και πήρε 1% αυτό, α πάω και να τον ψηφίσω. Καταλάβεις τι γίνεται. Και έτσι είναι. Έτσι βγήκε ο Δελαπατρίδης της εποχής μας, που είναι δίδυμος. Λέγεται και Λεβέντης, λέγεται και Γκλέτσος. Καταλάβες. Ο Δελαπατρίδης εποχής. Το θυμάμαι ακόμη. Το γέλιο που τραβάγαμε με τον Γκλέτσο και τον Δελαπατρίδη, τον άλλο τον Λεβέντη, από την εποχή της δεκαετίας του 80 και το 90, που ο Γκλέτσος μας το έλεγε αρχικνητάρας. Μας είχε βγει, το έφευγα εγώ από το Κουκούε και ερχόταν ο Γκλέτσος. Συναντηθήκαμε στην πόρτα του Περισσού. Εγώ έβγαινα, έτσι, και αυτός έμπαινε. Ζήτω η παπαρίγα, μας φώνασε ο Γκλέτσος τότε. Και μας έκανε και μαθήματα κιόλας, ποιος ήταν ο πιο κνηταράς από όλους. Τέτοια ζωντόβολα υπήρχαν. Είναι δυνατόν τώρα. Δελαπατρίδες.
προτιμώ τον ξαδερφό του που είναι χρυσαυγίτης παρά το πόσο ξεφτυλισμένος είναι αυτός. Τουλάχιστον με τον Ξαβίδη ξέρεις που στέκεσαι. Να βγάζουν το Τζίμερο να μιλάει και να μην βγαίνει εσύ να λες την άποψη δηλαδή το πράγμα πως είναι. Και να βγαίνει ο Τζίμερος να μας λέει τώρα απόψεις στα κανάλια. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Κοίταξε να σου κάτι τι γίνεται. Εάν δεν τους βγάζανε αυτούς και βγάζανε σοβαρούς ανθρώπους, θα είχα ανησυχεί σοβαρά. Θα είχα ανησυχεί σοβαρά. Εάν για παράδειγμα έβλεπα συνέχεια τον Κασιμάτη, τον Κοντογιώργη, τον Γιαναρά, αν και ο Γιαναράς ξέρω ότι είναι πολύ επιλεκτικός, καλά κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, στις εμφανίσεις του, εάν τους έβλεπα συνέχεια, θα άρχισα να αναρωτιέμαι για αυτούς τους κυρίους. Ναι. Παρά το γεγονός ότι τους ξέρω προσωπικά και τους εκτιμώ γενικά, λοιπόν, θα άρχισα να αναρωτιέμαι. Ναι. Σου λέω, θα αναρωτιόμαι για τον ίδιο μου τον εαυτό, θα το ψάχνα το πράγμα. Ναι. Κάτι λάθος έχω κάνει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ παραπονιούνται για το ότι δίνουμε πολύ χρόνο στους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα αυτών των ημερών. Μιλάμε για ημωρές παραμονές του συνεδρίου. Είναι καλό να ακουστεί. Δεν υπάρχει φλιαρία και μη φλιαρία. Να μάθουμε να σεβόμαστε γενικά. Και στο κάτω ζαφής, να τα πούμε και έτσι. Αυτός είναι ο κόσμος. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εκτός και αν μου υποδείξετε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορώ να βρω σε σελοφάν έναν άλλο λαό για να κάνουν τη δουλειά μας. Γιατί ξέρω εγώ. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει. Αν ξέρετε εσείς, παρακαλώ, δείξτε μου να τρέξουμε να προλάβουμε την επόμενη παραγγελία. Made in China πρέπει να είναι αυτός, γιατί εκεί πέρα φτιάχνονται όλα τα προϊόντα, το 90% των προϊόντων, καθότι χαμηλά τα μεροκάματα. Λοιπόν. Στο 11% μας στέλνει ένα μηνύτης ένας φίλος. Μεταφέρονται εφημερίδες, περιοδικά, βασικά και φρέσκα τρόφιμα, η ενέργεια, το νερό και ο τουρισμός. Το 23% πηγαίνουν πολλά τρόφιμα μαζί με τα ίδια ηλίας, εκτός ψαριών, γλυκά, μαρμελάδες, επεξεργασμένο ψωμί. Κοίταρε τους κερατάδες να βγάλουν τις βιομηχανίες, ρε. Να βγάλουν τις βιομηχανίες. Μισό λεπτό. Επεξεργασμένο ψωμί, μακαρόνια, σάντουιτς, προμαγειρεμένο φαγητό, έτοιμο φαγητό, σοκολάτες, σάλτσες κτλ. Καθαρίσαμε. Λοιπόν, πάμε. Ναι, σας ακούμε τώρα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Από Ρέθμο τηλεφωνώ. Ναι. Νίκος Δρουσάκης. Ναι. Ήθελα να σου πω ένα περιστατικό που συνέβη εδώ στο χωριό με κάποιους αγρότες που πήγαν να κάνουν φορολογική δήλωση. Για λέγε. Και γυρίσανε με τα μαλλιά ορθά σε τσαχινούς. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Δεν μπόρεσαν να τη φτιάξουν. Αυτά απλά κάνανε μια πρώτη εκτίμηση. Για λέγε. Το αποτέλεσμα ήταν όπως μιλάγαμε στο καφενείο. Ήτανε να φύγουν από τα χωράφια να σταματήσουν να παράγουν πλέον. Αυτό είναι ο στόχος. Ήτανε. Η συζήτηση συνεχίστηκε και έφτασε στο σημείο ευρώ ή δραχμή. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να υποστηρίζει το ευρώ πλέον. Εκεί πάνω στην κουβέντα που λέγαμε, τους είπα εγώ διάφορα πράγματα και ένας φίλος που ήταν μαζί. Όταν φτάσαμε, κάναμε την ανάλυση γύρω-γύρω, πόσα πάμε στη δραχμή, κάτω από ποιες συνθήκες, το καταλάβαιναν, αλλά η ερώτηση ήταν μία. Εμείς θέμε αρχηγό. Εμείς θέμε έναν άνθρωπο. Έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Και εσύ τι τους έλεγες, παιδί μου, δεν ήσουν εσύ εκεί. Ήμουνα εγώ εκεί. Τους έλεγα ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν μπροστά. Θυμήθηκα τότε αυτό που είπες για την Εθνική Φιλική Εταιρεία. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει στη ζωή τους και στο επάγγελμά τους ότι έχουν αξιοπρέπεια και ήθος. Συμφωνούσαμε γιατί μιλήσαμε για ονόματα εδώ τοπικά. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά, απλά λουφάζουν αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει ένα, να το πω πλαίσιο, να το πω... Να σου το πω διαφορετικά. Εμείς δεν είμαστε μπροστά. Εμείς είμαστε μπροστά, αλλά μέσα στο ΕΠΑΜ. Γιατί δουλειάζουμε να βγούμε μπροστά σε αυτούς. Δημήτρη, ξαναπέμπουμε γιατί η γραμμή δεν είναι καλή. Γιατί δηλιάζουμε να βγούμε μπροστά και να τους πούμε ότι εμείς είμαστε μπροστά. Για καλό και για κακό, εμείς είμαστε μπροστά. Το πρόβλημά τους ποιο ήταν, ότι έχουν συνηθίσει να θέλουν ανθρώπους που... Επώνυμους. Έχουν επώνυμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το εξής. Είναι αυτό το πράγμα που η επωνυμία είτε κατακτιέται ή είναι υποβολημία. Δηλαδή, εάν σε δείξει ο Πρεντέρης, γίνεσαι επώνυμο. Το star system, να το πούμε έτσι.
Γίνεσαι επώνυμος. Τον εμπιστεύεις αυτόν τον επώνυμο? Όχι, δεν τον εμπιστεύομαι σε καμία. Αυτό. Αυτό το θέμα. Θα σου δώσω δύο ονόματα. Εγώ προέρχομαι από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ναι. Λοιπόν, θα σου δώσω δύο ονόματα. Το ένα το έχεις πει. Είναι ο Γράψας. Ναι. Το άλλο είναι ο Παναγιωτάκης. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι με τις πράξεις του όταν ήταν αρχηγοί για το λίγο διάστημα που ήταν, και έχει σημασία αυτό, δείξανε, εμείς τους ξέρουμε γιατί τους ζήσαμε, επαγγελματικά τους ζήσαμε. Ναι. Ξέραμε το ήθος τους, των ανθρώπων. Γι' αυτό και φύγανε, δεν χρονιάσανε κιόλας. Έτσι. Εάν αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι δικαστές, πρώην δικαστές, άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα όνομα και πάνω απ' όλα την έξωθεν καλή μαρτυρία στο επάγγελμά τους. Έτσι, και βγούνε μπροστά και κάνουν μια ομάδα ανθρώπων και καλέσουν τον κόσμο. Να ξέρεις ότι τότε ο κόσμος θα μαζικά θα... Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Είναι και ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αποφασιστεί από το συνέδριο του ΕΠΑΜ και να αναθέσει στην καινούργια ηγεσία. Στην καινούργια ηγεσία που θα υπάρχει στο ΕΠΑΜ. Εγώ είμαι από την αρχή στο ΕΠΑΜ. Βγαίνω και μιλάω, αλλά δεν έχω εγώ το εκτόπισμα. Το όνομα και την αναγνωρισιμότητα. Το κατάλαβα. Έχεις δίκιο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Διάβαζα τώρα τελευταία το βιβλίο του πατέρα Γερμανού Δημάκου. Του παπαϊπόνου, ανυπόμονου που πολέμησε δίπλα στον Άρη. Ξέρεις τι έλεγε αυτός? Έλεγε ότι ενώ ο κλήρος, ο απλός κλήρος, ήταν κατά πλειοψηφία στον αγώνα, στο αντάρτικο, να το πούμε έτσι, και συνεισέφερε ας πούμε άδολα και χωρίς να περιμένει τίποτα, και πολλοί από αυτούς βρήκαν ικτρό θάνατο από τους κατακτητές, αυτοί που οι Μητροπολίτες, από τους Δεσπότες να το πούμε έτσι, που μπήκαν ανοιχτά στο αντάρτικο, ήταν τρεις. Από τους πόσους έχει, 60 τόσους? Ναι. Τρεις. Υπήρχαν και άλλοι, όπως για παράδειγμα της Βέρειας, ο Δεσπότης. Αλλά δεν είχαν το κουράγιο, αν θέλεις, να βγουν μπροστά. Δεν πέραν το ρίσκο. Το ρίσκο πιθανά να είναι το κουράγιο, γιατί το ρίσκο εμπεριέχεται στο κουράγιο. Και λέει χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα, λέει ο Μητροπολίτης Κοζάνης, ο οποίος είχε περάσει και είχε ανέβει στο βουνό, και τι έκανε, από μόνος του μαζί με δύο ακολούθους του πήγαινε από χωριό σε χωριό και μίλαγε στα εκκλησιάσματα για να μπορέσει να στρατολογεί το αντάρτικο καινούριο κόσμο, και βέβαια σαν δεσπότης περνούσε πάρα πολύ ο λόγος του, καταλαβαίνεις, στην επαρχία της εποχής εκείνης ιδιαίτερα, ακόμη και σήμερα θα περνούσε. Βεβαίως θα περνούσε. Έτσι, λοιπόν, και πήγαινε και του έλεγε του Παπαγερμάνου, του Παπανυπόμονου, του λέει, ρε παιδί μου, μην καλπάζει πολύ το άλογο, κάνε κάτι με αυτό το άλογο, γιατί εσύ είσαι νέος, εγώ είμαι γέρος και πλαδαρώ το σώμα και χτυπιέται συνέχεια, και ανεβοκατεβαίνανε τα βουνά, λες και ήτανες στις συνθήκες εκείνες, έτσι, μόνο και μόνο, πόσοι από εμάς ή πόσοι από αυτούς που ξέρεις έχουν το τσαγανό σήμερα για να κάνουν κάτι ανάλογο? Δεν λέμε να πάρεις το όπλο. Ναι, μιλάμε να γυρίσεις από χωριό σε χωριό και με το ράσο, με το σχήμα δηλαδή, με το καλυβμάχι, να πας μπροστά στον κόσμο, στους αγρότες που λες, και να τους πεις, ωραία, τι περιμένετε? Τι περιμένετε, σας πάρουν τη γη? Το παιδί σας το πήρανε. Το εισόδημα σας το πήρανε. Σας καταντήσανε εκεί που σας καταντήσανε. Τι περιμένετε ακριβώς? Εκεί είναι και το θέμα μας, και με το Γράψα και με τον Παναγιωτάκη που είπες, και για όλους τους άλλους που υπάρχουν και που τέλος πάντων κατηδίαν σου λένε και σε χτυπάνε στην πλάτη και σου λένε, ναι ρε παιδί μου, δίκιο έχεις, αλλά εγώ τι να κάνω? Αυτό είναι το πρόβλημά μας, και πάντα ήταν η διαχρονικότητα το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι μετά το συνέδριο θα πρέπει να καλεστούν αυτοί οι άνθρωποι. Να είσαι σίγουρος ότι καλούνται από τώρα. Για να βρεθούν πρώτον ευθυνότητος και αυτοί. Βεβαίως. Εκεί θα ξεκαθαρίσει ποιος ήταν μπερδεμένος και ποιος δεν ήταν μπερδεμένος. Γιατί... Πάντως να ξέρεις ότι το κάνουμε από τώρα, το έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ο μπερδεμένος δεν θα έρθει ποτέ. Σίγουρα. Τόσο ο οποίος είναι καθαρός θα την πάρει τη μεγάλη απόφαση και θα έρθει. Και να σου θυμίσω κι εγώ μια που είπε για τον πατέρα Ανυπόμονο, σε μια συνέντευξη που του είχαν πάρει, είπε στον Ελλάς, λέει, πολλούς καλούς είχαμε, αλλά Άρη ένα. Σωστό. Έτσι είχε πει. Σωστό. Εγώ στο συνέδριο όταν θα έρθω μεθαύριο θα τους πω, στο ΕΠΑΜ καλούς έχουμε, αλλά καζάκι ένα. Και πάρετε να τον πάτε μακριά, να δούμε πόσες μέρες θα ζει το ΕΠΑΜ.
Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις στο ΕΠΑΜ. Για ορισμένους οι οποίοι έχουν έτσι διάφορα περίεργα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, μην το συζητάμε. Απλά να ξέρεις ότι ο κόσμος είναι πλέον απογοητευμένος, είναι πλέον έτοιμος να κάνει το βήμα. Το βήμα χρειάζονται αυτοί σαν κράτες, οι άνθρωποι οι οποίοι θα φωνάξουν «Έλα εδώ» και θα πάει κατευθείαν. Έτσι είναι. Αυτό. Έτσι, έτσι. Ωραία, ευχαριστώ. Καλημέρα. Πολύ, συναγωνιστή, για χαρά. Καλή δύναμη. Για χαρά. Παρατηρώ ότι λιγότερο φοβόμαστε τι θα συμβεί στη μεταθάνατο ζωή παρά μετά, στην μετά-ευρώ, μας λέει ένας φίλος. Ο φίλος ο συναγωνιστής ο Γιάννης. Αυτό δείχνει ότι οι μηχανισμοί που εξυπηρετούνται από το ευρώ και οι άνθρωποι που το υπηρετούν έχουν δουλέψει καλά σε σύντομο χρονικό διάστημα και πιο συστηματικά από την Εκκλησία, χρησιμοποιώντας μάλιστα καλύτερες θρησκευτικού τύπου τεχνικές. Φόβος, ασάφης κτλ. Είμαι σίγουρος ότι αν βάλεις κάποιον να διαλέξει μεταξύ της εικόνας του Χριστού και το ευρώ, για το ευρώ θα πέσει να προσκυνά στα γόνατα. Τόσα λεφτά που έχουν εξοδέψει για να το διαφημίσουν τελικά έπιασαν τόπο. Λοιπόν. Πηγαίνουμε στο επόμενο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το παιδί από την Κρήτη. Ναι, για τον Στέλιο το Μανιά. Ναι, ναι. Σωτήρης από Θεσσαλονίκη είμαι. Ναι. Θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια, κύριε Καζάκη, όχι με τη συνηθισμένη έννοια, με την τυπική έννοια δηλαδή που συνηθίζεται, αλλά για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ήσασταν ο μόνος που προεκλογικά είχατε ξεσκεπάσει τη σημερινή κυβέρνηση. Αναφέρομαι στο θέμα του Έμφυα. Ναι. Είχατε πει τότε ότι για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει να πει στον κόσμο ότι καταργώ τον Έμφυα σε λίγες μέρες που αναλαμβάνω και δεν θα πληρώσετε τίποτα. Ναι. Δεν το έκανε αυτό για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί δεν είχε σκοπό να το κάνει. Σωστό. Και ήσασταν ο μόνος που το είχατε πει αυτό. Πολλά είχα πει, αλλά τέλος πάντων. Όχι, γιατί αυτά δεν πρέπει να περνάνε. Γιατί αποδείχθηκε περίπανα ότι όλα αυτά που έλεγε για εθνοκτόνο νόμο και τα συναφή ήταν όλα αυτά στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που τώρα έχει πεταχτεί σε έναν κάδο εκεί στην Αριστοτέλους. Ναι, σωστό. Τίποτα άλλο. Όσον αφορά τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ιδιωτικοποίησης και τα αεροδρόμια. Προχωράνε αυτά? Ναι, είναι στην πρόταση κυβέρνησης. Και όχι μόνο για τα αεροδρόμια, αλλά και τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του οργανισμού Λιμένος της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στα αεροδρόμια. Από ό,τι ακούω, η πόλη είναι 1,2 δις, σωστά? Έτσι έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το 1,2 τώρα. 1,2, να το πάρουμε σε ψυχρά με αριθμούς, είναι 3 δόσεις του Δενετού. Σωστό. 3 δόσεις στο Δενοτού είναι. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, είναι 15-20 μέρες υπόθεση. Σωστό. Και πουλάμε 14 αεροδρόμια για 3 δόσεις στο Δενοτού. Δηλαδή, είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Μεταξύ. Σωστό. Έτσι είναι, έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. 3 δόσεις στο Δενοτού, πάνε 14 αεροδρόμια. Τόσο απλά. Εν τω μεταξύ, έχει ενδιαφέρον να σας πω δύο λεπτά εδώ πέρα. Έχω δει κάτι ανακοινώσεις που βγαίνανε τότε από το ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας, για παράδειγμα. Έβγαινε και έλεγε για αυτό το θέμα. Ως εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα το χαρακτήριζε τότε, το ξεπούλημα και κλείσιμο των αεροδρομίων. Έλεγε, για παράδειγμα, η κυβερνητική επιχείρηση ξεπουλήματος των αεροδρομίων της χώρας οδηγεί σε ένα εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Οδηγεί στην εκποίηση όσο των κερδοφόρων, των κερδοφόρων 15 και στο κλείσιμο των υπολείπων 24 από τα 39 αεροδρόμια που έχουν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Αν δεν ανατραπεί η μνημονιακή συγκυβέρνηση, λες και τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό, τα περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια κινδυνεύουν να κλείσουν παρά την πανομοιότυπη διάψευση του Υφυπουργού Μεταφορών του τότε, του κ. Παπαδόπουλου.
και καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμβάλλει, εδώ αρχίζουν οι βαρύγδουπες δηλώσεις, με όλες τις δυνάμεις να αποτραπεί αυτό το εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα της κυβέρνησης και της Τρόικας. Να μην καταδικαστούν ολόκληρες περιοχές της χώρας σε έρημες περιοχές οδηγούμενες σε οικονομικό, πολιτισμικό και δημογραφικό μαρασμό. Τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και θα παραμείνουν, στο χέρι σας είναι τώρα. Για άλλα και για κοινωνικούς λόγους, ναι, ο θεμαχισμός της χώρας καταλήγει, ο γεωπολιτικός και γεωγραφικός ακροτηριασμός θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες και δεν πρέπει να επιτραπεί. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο κύριος Σταθάκης. Όταν ήταν ο κύριος Σταθάκης υπεύθυνος ανάπτυξης στο ΣΥΡΙΖΑ το 2013, που λέει μέσα σ' άλλα, αν θέλετε συντομεύστε για να... Ναι, συντομεύω, που έλεγε τότε ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι στην πλειοψηφία τους κερδοφόρα και σε θέση να αποζημιώνουν όσα από αυτά είναι ελληματικά. Και αυτός μίλησε για κερδοφόρα. Τι άλλαξε δηλαδή σε λίγο διάστημα? Άρα δεν επιβαρύνουν με κανέναν τρόπο τα δημόσια ταμεία. Η ενέργεια αυτή η οποία κινείται στα όρια της νομιμότητας πραγματοποιείται την ίδια στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματικών ενώσεων και των τοπικών κοινωνιών που πλήττονται αντιτίθενται στην εκποίησή τους. Δηλαδή τώρα η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματικών ενώσεων και των τοπικών κοινωνιών δεν αντιδρούν. Όσες ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιδρούν. Ναι, δηλαδή έχουν ξεσκεπαστεί, όπως και ο κύριος Καμένος, ο οποίος κύριος Καμένος όταν ήταν στην αντιπολίτευση τότε, ρωτούσε τον τότε Υπουργό Οικονομικών, αναλαμβάνεται την πολιτική, αστική και ποινική ευθύνη ότι δεν θα έρθει νέο μνημόνιο, ναι ή όχι. Ρωτούσε γεμάτος ανησυχία ο κύριος Καμένος, τότε τον Γιάννη τον Στουρνάρα που ήταν υπουργός, ενώ τώρα τίποτα. Και τελειώνοντας, να πω για έναν φίλο που μίλησε χθες και είπε πώς θα ονομάσουν το νέο μνημόνιο. Θα το απαντήσω εγώ. Το νέο μνημόνιο θα το ονομάσουν νέο μνημόσυνο. Αυτή είναι η νέα ονομασία, η κομψή, γιατί θα είναι ένα μνημόσυνο για όλους τους Έλληνες. Όπως εσείς πολύ σωστά το είπατε, συμβόλαιο θανάτου, το ίδιο είναι, περίπου ίδια έννοια έχει. Ναι. Ίδια έννοια, είναι αυτό, είναι ένα μνημόσυνο για όλο τον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, συναγωνιστή, για... καλό απόγευμα, γεια. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Απλά εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο που πολλοίς κόσμος ο οποίος περίμενε κάτι από αυτή την κυβέρνηση και λογικό είναι να έχει αυτή την έκφραση της αδικίας, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια έκφραση αδικίας. Τον αδίκησαν, ενώ οι προηγούμενοι δεν τον αδίκησαν, τους ήξερε ποιοι είναι, απλά ήταν από συνήθεια η ψήφος του. Τώρα και τον ξεγέλασαν και τον αδίκησαν. Και αυτό το πράγμα θα φέρει τέτοια κοινωνική οργή που δεν θα τολμάει να πει κάποιος ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η χειροδικία θα πηγαίνει σύννεφο. Επειδή όμως όλοι αυτοί οι βουλευτάδες και οι λοιποί κρύβονται από τον κόσμο, δεν τολμάνε να βγουν στον κόσμο. Ήδη έχουν αρχίσει να κρύβονται, όπως και οι άλλοι βέβαια, με ισχυρές φρουρές και τα λοιπά. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε βεβαίως όλο αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα, το γνωστό σύνθημα, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Να πάνε στο διάολο όλοι τους. Λοιπόν, να σας ακούσουμε. Καλησπέρα. Ναι. Κύριε Καζάκη, τηλεφωνώ από τον Μπρίστολ της Αγγλίας, έχουμε μιλήσει ακόμα μια φορά. Ναι. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση όσο αφορά το πόσο εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε ότι οι εκλογές που γίνονται γενικότερα στην Ελλάδα, μιλάω βέβαια, ότι είναι αδιάβλητες. Δηλαδή... Οι εκλογές στην Ελλάδα? Ναι. Μόνο αδιάβλητες δεν είναι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δηλαδή, ώρες-ώρες έχω την εντύπωση ότι είστε ένα πρόβατο μέσα σε μια γέννη λύκων και προσπαθείτε να δαγκώσετε τους λύκους. Δηλαδή... Μπορεί να συμβεί και αυτό, αρκεί να μαζευτούμε πολλά πρόβατα μαζί. Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί, ξέρετε, συμφωνώ πάρα πολύ με την άποψή σας που είπατε ότι
για τα πόσα ελικόπτερα έχει η Ελλάδα τελικά και πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση. Το πρώτο πράγμα που είχα πει στον άντρα μου όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτή είναι η κυβέρνηση που θα φύγει με τα ελικόπτερα, δηλαδή δεν υπάρχει. Αλλά τώρα πραγματικά με προβληματίζει πώς ένας άνθρωπος μπορεί να πιστεί να πει ότι εντάξει θα υποστηρίξω το ΕΠΑΜ, έτσι εγώ σας έχω πει, σας έχω ψηφίσει. Παρόλο που ήταν με τον Παπαθεμελή τότε, που ήμουνα δηλαδή κάπως αντίθετη σε αυτή την, να το πω, συμφωνία. Ναι. Με εργασία. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, ας με θέλω να ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να πει ότι ναι, θα γίνει κάτι με αυτό. Γιατί είχατε κάνει μια πολύ καλή ανάλυση ότι αν ας πούμε ένα μικρό ποσοστό μπει στη Βουλή, έτσι και έχει ένα πάτημα να αντιδράσει σε όλα αυτά και να κάνει πράγματα, γιατί μπορεί. Και εξάλλου όλες οι ανατροπές και οι επαναστάσεις που έχουν γίνει στον κόσμο από μια χούφτα ανθρώπων έγινε. Ναι. Έτσι, όμως εμένα αυτή η απελπισία μου, δηλαδή αυτό το ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτε, ούτε να επαναστατήσω γιατί θα μου λύσουν τα μάτια στρατό και θα τελειώσει. Ούτε το ότι μπορώ να ψηφίσω και να είναι αδιάβλητες οι εκλογές. Δεν ξέρω πώς, Το σημαντικό είναι απλά να αποτυπωθεί μια γενναία και δυναμική άνοδος. Από εκεί και πέρα θα αναλάβει το domino effect, πώς να το πούμε στην ελληνική κοινωνία. Το σημαντικό είναι ποιο, ότι ξέρουμε ότι ο απέναντί μας υπάρχει μια ιδιωτικοποιημένη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων που μπάζει από παντού, από το επίπεδο του εκλογικού τμήματος μέχρι την τελική διαδικασία. Και κάτι μου λέει ότι με τα περισσότερα κόμματα, ακόμη και έτσι αντιπολίτευση εδώ και χρόνια, συμφωνείται το ποσοστό τους, προσυμφωνείται ένα είδος παράγκας, δηλαδή, όπως είχαμε στο ποδόσφαιρο ή έχουμε στο ποδόσφαιρο, που αποφασίζονται τα μάτς από πριν. Πώς μπορεί να το σπάσει αυτό το πράγμα? Ένας τρόπος υπάρχει: συσπήρωση του κόσμου και έλεγχος στην κάλπη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος και τι να πω, δεν θέλω να ακουστώ απεσιόδοξη για σας, αλλά ή να σας αφήσουν να βγείτε ή θα πρέπει να κινδυνεύει η ζωή σας μετά. Δηλαδή ένα από τα δύο, δεν παίζονται λίγα εκεί πέρα, δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά δεν είναι, αλλά το ζήτημα έχει να κάνει με εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί λειτουργούν με κλισέ, δεν λειτουργούν κατανοώντας τη διαλεκτική, αν θέλετε, της ζωής. Όταν θα δουν μπροστά τους, αυτή τη στιγμή δεν μας υπολογίζουν, όταν θα δουν μπροστά τους ολοκληρωμένη την εικόνα ενός μετόπου που θα το στηρίζει ο λαός, έστω με τη συμπάθειά του, τότε πλέον θα είναι πολύ αργά για να σκέφτονται δολοφονίες και ιστορίες. Σας το εγγυώμαι, έχουν γνώση οι φύλακες. Σας έχουν ολόψυχα καλά κουράγια για τον αγώνα σας. Λίγο που είσαι από το εξωτερικό, τι να πω τώρα, προσπαθούμε κι εμείς. Αυτό που θα θέλαμε πάρα πολύ από φίλους και συναγωνιστές στο εξωτερικό είναι την οικονομική σας ενίσχυση. Το λέω έτσι γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά σε τι ζόρι βρισκόμαστε όλοι μας στην Ελλάδα. Όταν αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δραματική, θα επιδεινωθεί δραματικά μέσα στο καλοκαίρι και στο φθινόπωρο. Ό,τι μπορείτε, αυτό πώς να το πούμε, είναι... Πώς να το πούμε, από την εποχή της παλιγενεσίας η έννοια του φιλελληνισμού κρινόταν πάντα από τον τρόπο με τον οποίο βοηθούσαν οι απ' έξω τους μέσα. Έχετε δίκιο και μάλιστα να ξέρετε ότι εκτός από τους Έλληνες του εξωτερικού και οι Άγγλοι, δηλαδή που, γιατί μπορεί όλα αυτά να ξεκινάνε από την Αγγλία, αλλά ο απλός ο κόσμος, εννοώ οι Άγγλοι ας πούμε, έχουν πολύ μεγάλη συμπάθεια προς τους Έλληνες και... Το ξέρω αυτό. Και η οικονομική συμπαράσταση, δηλαδή ισχύει αυτό το πράγμα. Τώρα τι να πω, εύχομαι το καλύτερο και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ωραία, ναι, οπωσδήποτε. Καλά κουράγια, να είστε καλά. Ναι. Γεια σας. Εδώ μας στέλνουν μια πληροφορία ότι η Τουρκία βάζει φωτιά σε Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο, αμφισβητεί με τρεις ναύτεξ. Ναύτεξ είναι είναι τέλεξ, τα οποία... δίνονται εκείνη τις οδηγίες για τον καιρό ή και την εξέλιξη του καιρού, τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Με τρεις ναύτεξ αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.
Και ρωτάει ο φίλος, πόσο κοντά είναι πια ένα θερμό επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ κοντά. Εάν εγώ επέλεγα ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, έτσι θα ξεκίναγα. Μάλλον δεν θα ξεκίναγα έτσι, έτσι θα το κλιμάκωνα. Γιατί ήδη έχω ξεκινήσει με το να βάλω το στόλο μου στο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία τον έχει βάλει. Αυτό που ήταν στρατηγική απόθεση του τουρκικού στόλου από την εποχή που είχαμε τα τρία θορυκτά Κιλκής, Ψαρά και Σπέτσες. Δηλαδή από το 1870 και μετά, δηλαδή η απόθεση του τουρκικού στόλου στα στενά, που είναι βασική λογική του να μην τον αφήσεις να βγει έξω. Γιατί πρώτον σε αποτρέπει από πιθανή, γιατί η όλη ιστορία ποιο είναι. Σε περίπτωση που επιτεθούν στα νησιά οι Τούρκοι ή σου δημιουργήσουν θέμα στα νησιά, να μπορεί ο δικός σου στόλος να επιχειρήσει ακόμη και ανακατάληψη, εάν έχει συμβεί ανακατάληψη. Τώρα φανταστείτε να υπάρχει ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο. Το μεγάλο έγκλημα της κυβέρνησης επί Σαμαρά Σαμαροβενιζέλου με Βενιζέλο στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι επέτρεψαν στον τουρκικό στόλο να έχει μόνος του πολεμικές ασκήσεις στο Αιγαίο, πάνω από 70 πολεμικά πλοία. Με αυτόν τον τρόπο επέτρεψαν να βγει ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο. Προσπάθησαν και έκαναν μια σειρά προκλητικότατες ενέργειες, όχι μόνο με την χρήση του πολεμικού ναυτικού, αλλά τώρα τι κάνουν, αμφισβητούν στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι ένα αποφασιστικό βήμα στο να δούμε να φλέγεται το Αιγαίο. Και προσέξτε να δείτε ποιους έχουμε υπουργούς. Το Ζημαρούλι. Δηλαδή, και δεν το λέω λόγω όγκου, στο κάτω της γραφής, ανάλογο όγκου είμαι και εγώ. Είναι Ζημαρούλι στον εγκέφαλο. Χώρια το ότι είναι πουλημένο το Μάρι. Γιατί ποιος άλλος έδινε νησιά μας στο ΝΑΤΟ, με ξέρεις τη Χούντα. Ούτε ο Εθνάρχης Καραμαλής, ούτε καμία κυβέρνηση. Τυπικά έστω. Ετούτος και την Κρήτη και την Κάρπαθο, προσφάτως έγινε και κάτι στην Άνδρο. Να τη δώσουμε και την Άνδρο. Γιατί την έχουμε. Με τέτοιους υπουργούς φανταστείτε τώρα να γίνει κάτι στο Αιγαίο. Τι έχει να γίνει. Λοιπόν, πάμε στον φίλο ή φίλη που περιμένει στο τηλέφωνο. Σας ακούμε. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά και είχα θέσει υπόψη μια πρόταση σε σχέση με το χωροταξικό σχεδιασμό. Ναι, βεβαίως. Το θυμάμαι. Δεν άφησα το τηλέφωνο στην γραμματεία γιατί δεν το αμέλησα κι εγώ, αλλά πιστεύω ότι θα έχω να την καταθέσω λίγο πιο συγκεκριμένη την πρόταση και με ένα σκεπτικό το οποίο ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Καταρχάς η εισαγωγή για να καταλάβουν και οι ακροατές είναι ότι θεωρώ σημαντικό, εκτός από την οικονομική ανάλυση που βοηθάει πάρα πολύ, θεωρώ σημαντικό για να μπορέσει να σταθεί μια πρόταση διαφορετική από αυτή που έχουμε ζήσει. Θα ήταν καλό, θα ήταν σκόπιμο και επιστημονικά ορθό να υπάρξει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας σε χωροταξικό επίπεδο καταρχάς. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Λοιπόν, γιατί όπως ξέρουμε τα χωροταξικά φτιάχνονται έξω. Χωροταξικό, αλλά και η πρότασή μου είναι πιο συγκεκριμένη, θα μπορούσε να γίνει ένα κάλεσμα προς την επιστημονική κοινότητα της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προς μια κατεύθυνση να ξεκινήσει ένας κύκλος συζητήσεων σε σχέση με το πώς μπορεί να διαταχθεί τι. Αυτός ο κύκλος μπορεί να είναι αρχικά λίγο πιο ελεύθερος, μετά να γίνεται πιο συγκεκριμένος αναλόγως του ενδιαφέροντος και της παρουσίας, της συμμετοχής. Ναι. Και θα μπορούσε αυτό να είναι μια πρωτοβουλία ευρύτερη, η οποία θα κέντριζε το ενδιαφέρον και νεότερων επιστημόνων. Υπό την έννοια πια ότι ακόμα και στο επίπεδο της γνώσης, στον ελληνικό χώρο, τα ΑΕΗ, δυστυχώς η γνώση είναι πολύ συγκεκριμένη σε επίπεδο έρευνας, σε επίπεδο διατριβής, διδακτορικής. Δεν βλέπεις πια εύκολα διατριβές οι οποίες να αφορούν εθνικά ζητήματα, εθνικό σχεδιασμό, για παράδειγμα, σε αυτούς τους τομείς. Αφορούν κάποια άλλα ζητήματα τα οποία είναι πιο κατευθυνόμενα με έναν τρόπο που δεν αφορά τις ανάγκες της χώρας. Αν δημιουργούνταν μια πρωτοβουλία, θα μπορούσε να καταλήξει και σε ένα συνέδριο ενδεχομένως για το νέο χωροταξικό της χώρας. Θα μπορούσε να μπει ακόμα και αυτός ο τίτλος
δεν πάμε να λύσουμε ζητήματα περιβαλλοντικά, δεν πάμε να λύσουμε μόνο ζητήματα ανάπλασης, πάμε να λύσουμε συνολικά τα πρόβλημα της χώρας. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα ακούγεται σαν πρόταση, αλλά νομίζω ότι... Συμφωνώ απόλυτα από την προηγούμενη φορά το είχαμε συζητήσει. Εγώ προσωπικά συμφωνώ και είμαι διαθέσιμος και να μπορέσουμε να βοηθήσω όπου μπορώ να βοηθήσω, αν και δεν είμαι παντογνώστης, και ξέρω ότι έχουν εκδηλωθεί αρκετοί που ενδιαφέρονται, με διάφορες ειδικότητες, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Εγώ θα σου πω ότι να μάλιστα, επειδή ξέρω ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι αύριο στο συνέδριο στις 7 η ώρα το απόγευμα, που θα είναι και η έναρξη του συνεδρίου, έλα από εκεί, εάν μπορείς και εσύ, ναι, να είναι στην πράξη η, πώς να το πούμε έτσι, η διαπλοκή. Δηλαδή, να επιτόπου να δημιουργηθεί μια στοιχειώδιος ομάδα ανθρώπων που μπορεί να το κινήσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Βεβαίως, πώς δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς έχετε κάποια ιδιότητα, φαντάζομαι. Ναι, είμαι αρχιτέκτονας πολεοδόμος. Ωραία. Το έχετε ας πούμε μελετήσει το ζήτημα, το έχετε φορμάρει κάπως, ας πούμε, σαν πλάνο? Κοιτάξτε τώρα, κάτι έχω στο μυαλό μου, έχω κάτι δουλέψει, έχω και μια προηγούμενη δουλειά, κάποιες προηγούμενες εργασίες και δουλειές σε θεωρητικό επίπεδο, βέβαια. Ωραία. Να μην σας κουράζω, θα μπορούσατε να έρθετε και από τα γραφεία μας να κάνουμε μια συζήτηση. Καλύτερα στο συνέδριο, γιατί θα είναι και άλλος εκεί ο κόσμος και να φτιάξουν την ομάδα από μόνοι τους και ξεκινήσουν από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε με όλες αυτές τις διαδικασίες. Να τους δώσουμε το σύνδεσμο, ας πούμε, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα, το βασικό είναι να υπάρχει πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα. Θα σκεφτόμουν και το κάλεσμα, το ανοιχτό κάλεσμα. Προς όλους τους συλλόγους. Προφανώς θα υπάρξει ανοιχτό κάλεσμα, το συζητάμε, αλλά θα πρέπει να βρεθεί εκείνη η πρωταρχική ομάδα ανθρώπων η οποία θα σηκώσει και το βάρος. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Σωστά. Και ναι, καλά, και το συνέδριο της λεπτομέρειας και το που βρίσκεται θα το διαβάσω στο διαδίκτυο. Εντάξει, ναι. Πλώς, οπότε ναι. Οπότε θα το δρομολογήσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην συζήτηση. Μας έστειλε 10 Ιουνίου ένας φίλος από το Λονδίνο, μου έστειλε μία ανακοίνωση ότι από την Guardian, ότι πουλήθηκαν σήμερα 3 δισεκατομμύρια μικρού χρόνου διάρκειας ευρώ σε ομόλογα γραμμάτια από την Ελλάδα. Τέτοια ανακοίνωση δεν υπάρχει, αγαπητέ μου φίλε. Και με προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι πρόκειται για 3 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι πολύ μεγάλο το ποσό για τέτοιου είδους τίτλους. Και δεύτερον, τι ακριβώς είναι? Βέβαια εδώ λέει treasury bills, δηλαδή έντοκα γραμμάτια. Είναι σίγουρο ότι πάνε σε αναχρηματοδότηση, αλλά μου φαίνεται εντυπωσιακά μεγάλο το ποσό. Και ποιος το αγόρασε, διέθεσε τώρα δηλαδή 3 δισεκατομμύρια σε έντοκα γραμμάτια? Είναι έντοκα γραμμάτια, ή μήπως είναι τίποτα γύρω commercial και τέτοια πράγματα που οι οποίοι γίνονται στα κρυφά? Είναι ένα. Και μάλιστα, ποιοι επενδυτές είναι αυτοί που διαθέτουν 3 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, ενώ έχει εγκλωβιστεί η ελληνική οικονομία και η τακτική των αγορών είναι να τη στραγγαλίσουν ακόμη περισσότερο? Μήπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία? Μήπως είναι από τα ρέπος που έχει εγκλωβίσει τα ταμιακά διαθέσιμα το ελληνικό δημόσιο και χρησιμοποιεί αυτά για να αγοράσει για τον εαυτό του treasury bills, δηλαδή έντοκα γραμμάτια? Είναι ένα ζήτημα τώρα, δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες όπως βλέπω εδώ από την δημοσίευση που μας έχει σταλεί. Μπήκα στην Τράπεζα της Ελλάδος στις ανακοινώσεις. Στις ανακοινώσεις της δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση ή δελτίο τύπου σχετικά με έκδοση σημερινή, έκδοση εντοκογραμματίων. Είναι μάλλον περίεργο αυτό το πράγμα, εκτός πλέον και έχουν σταματήσει την παροχή, γιατί βλέπω 5 και 6 του μηνός είναι τα τελευταίες ανακοινώσεις. Τι να πω. Πάντως τα 3 δισεκατομμύρια μου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση
και δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο αυτό να αντιληφθεί το ποσό από την λεγόμενη ελεύθερη αγορά. Όπως και να έχει όμως, ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Καλησπέρα σας, μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω φορολογικής φύσεως, μας λέει ο Παναγιώτης. Ο φίλος Παναγιώτης, πριν από μερικά χρόνια κατάφερα να εισαχθώ στο MEP, ηλεκτρολόγος μηχανικός, και αποφάσισα να φύγω από την Αρκαδία και να έρθω στην Αθήνα για σπουδές και δουλειά, αφού χρειαζόμουν χρήματα για το ενίκιο μου και τα λοιπά έξοδα διαβίωσης μου. Κάθε χρόνο δήλωνα το εισόδημά μου περίπου 7.500 ευρώ και το καθαριστικό μου ήταν μηδενικό. Δυστυχώς, τα τέλη του 2013 έμεινα άνεργος και το 2014 δεν είχα να δηλώσω εισόδημα. Όταν πριν λίγες μέρες πήγα να καταθέσω τη φορολογική μου δήλωση, κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό. Χωρίς εισόδημα και χωρίς άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από ένα αυτοκίνητο 20ετίας, αντί να έχω μηδενικό καθαριστικό, μου βγαίνει 2.700 ευρώ φόρος, επειδή έχω 33 λεπτά του ευρώ εισόδημα από τόκους. Έμαθα ότι δεν είμαι η μοναδική περίπτωση που το ζητάνε 2.700 για 33 λεπτά εισόδημα. Γνωρίζετε κάτι για το εισόδημα αυτό? Πώς θα συμβουλεύω για να, μισό λεπτό, τους τόκους από πού τους έχετε? Από τι είναι οι τόκοι? Δεν είναι οι τόκοι που επιβαρύνουν τόσο, όσο το από πού προέρχονται. Δεύτερο, μήπως έχετε κάποιο ακίνητο στο όνομά σας και σας έχουν βάλει με τον περίφημο νόμο έμφυα, σας έχουν βγάλει καμιά τρελή αντικειμενική αξία και σας έχουν φορτώσει με τέτοια, με αντικειμενικούς φόρους? Γιατί τέτοια πράγματα συμβαίνουν σε αυτήν την ιστορία. Πάντως, όπως και να έχει, θα πρέπει να στείλετε καλύτερα το ερώτημά σας στο epamlo@gmail.com, που είναι η Επιτροπή Νομικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ, και θα σας απαντήσουν πιο υπεύθυνα από ό,τι θα μπορούσα να σας απαντήσω εγώ, ακόμη και για το πώς αντιδράσετε σε αυτήν την ιστορία. Πάντως, μην το πληρώσετε. Σας το λέω από τώρα. Στείλετε στο διάλογο κανονικότατα. Δηλαδή, αφήστε, δεν μπορεί να σας κάνουν τίποτα. Ιδιαίτερα αν δεν έχετε κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά σας, δεν μπορεί να σας κάνουν απολύτως τίποτα. Και τι θα σας μιλήσουν, τι, το επίδομα ανεργίας που δεν παίρνετε? Λοιπόν, έτσι ή αλλιώς, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεφύγει πλέον από κάθε λογική. Λοιπόν, πάντως, στείλτε αυτό το ερώτημα στο epamlo, μία λέξη, papakigmail.com, ώστε να σας απαντήσουν και πιο συγκεκριμένα οι δικηγόροι, οι νομικοί δηλαδή, που ασχολούνται με τα ζητήματα τα φορολογικά. Λοιπόν, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι. Από Πλωμάρη τηλεφωνώ, Δημήτρης. Ναι. Ήθελα κάποιες συμβουλές, επειδή νωρίτερα κάποιος ο κρατής είπε, νομίζω, κάτι σχετικά με τις 100 δόσεις και το νόμο Κατσέλη. Έχω ένα συγγενή ο οποίος έχει κάποια χρέη της τάξης περίπου των 80.000 ευρώ. Ναι. Από στεγαστικό, κάρτες και ένα ακόμα δάνειο. Αυτή τη στιγμή το μόνο του εισόδημα είναι περίπου 950 ευρώ από τη σύνταξή του, την οποία την έχουν μειώσει περίπου κατά 400 ευρώ. Και έχει, όπως γνωρίζετε, έχει χάσει και όλα τα δώρα και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι οι δικηγόροι θέλουν γύρω στα 800-1000 ευρώ για να κάνουν αυτή την ενέργεια. Ναι. Τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο? Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, στείλε τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Νομικής Αλληλεγγύης. Έλεγα προηγουμένως και όλα, στο επάνω. Ναι. Επάμλω μία λέξη papakigmail.com και θα σου πούν τα παιδιά τι μπορείς να κάνεις, με ποιον τρόπο. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν οργανώσεις, αν δεν μπορούν τα ίδια παιδιά, υπάρχουν οργανώσεις που το κάνουν αυτό το πράγμα με πάρα πολύ χαμηλή χρέωση. Ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο που θα τα βρούνε. Γιατί ξέρουν τώρα οι μαχόμενοι δικηγόροι, ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκεται όλος ο κόσμος και δεν είναι, πώς να το πούμε, αιματορουφίχτρες. Λοιπόν, θα βρούμε έναν τρόπο πάντως. Θα βρεθεί έναν τρόπο, σίγουρα. Και ένα δεύτερο ήθελα να ρωτήσω. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε φάση να, επειδή χρωστάω περίπου 5.000 ευρώ στο ΤΕΒΕ, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω καθυστερήσει γιατί δόθηκε νέα παράταση μέχρι το τέλος του μήνα για τις 100 δόσεις. Ναι. Διάβαζα κάπου, είμαι ήδη στις 100 δόσεις και για την εφημερίδα. Διάβαζα κάπου ότι θα μας υποχρεώσουν να υποθηκεύσουμε
γίνεται. Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι στην εκπομπή. Ναι, έτσι, έτσι γίνεται. Κινήθηκε το Υπουργείο Εργασίας, κινεί το ΚΕΑΟ, σπρώχνει το ΚΕΑΟ να προχωρήσει σε υποθηκεύσεις όσων χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Βλέπε Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών. Ναι, δηλαδή ό,τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ μέλος, ό,τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά έχει πάει λίγο περίπατο και σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και είχε γίνει και μια κίνηση πανελλαδικά για, για όσους χρωστάνε στο ΤΕΒΕ και ζητούσαν να μειωθούν κάποιες προσαυξήσεις, να αφαιρεθούν κάποια χρήματα από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση, γιατί όλοι οι επαγγελματίες που χρωστάνε λένε ότι εμείς, εντάξει, το διάστημα που δεν πληρώναμε δεν μας παρήχε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ναι. Και για ποιο λόγο να πληρώσουμε. Άρα εσείς εν τέλει σε αυτό το κομμάτι συμβουλεύετε να κάνουμε τις ρυθμίσεις των εκατοντώσεων στο ΤΕΒΕ ή να... Όχι, εγώ δεν συμβουλεύω κανέναν να κάνει ρυθμίσεις. Να σου πω για ποιο λόγο. Γιατί δεν θα πετύχει τίποτα. Να σου πω για ποιο λόγο. Γιατί για να ισχύσουν οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είσαι ενήμερος και στις τρέχουσες υποχρεώσεις σου. Ή μπορεί να είσαι ενήμερος στις τρέχουσες υποχρεώσεις σου. Να σας διακόψω όμως. Εγώ θα κάνω και διακοπή παράλληλα, γιατί δεν βγαίνω πλέον. Α, εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση, εάν μπορείς να τα ξεπληρώσεις χωρίς να σου δημιουργήσει πρόβλημα, τι να σου πω, είναι δική σου επιλογή. Αλλά το θεωρώ τελείως παράδοξο αυτό το πράγμα. Γιατί ζητάνε και να πληρώσεις μπροστά ένα δίμηνο, δηλαδή εμένα μου βγαίνει 650 ευρώ. Ακριβώς. Είναι κλοπή, καθαρά κλοπή. Και δεν σου αναγνωρίζουν ούτε καν τα χρόνια που έχεις πληρώσει. Δεν στα αναγνωρίζουν. Αυτό ήταν το μεγάλο αίτημα και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που βρέθηκαν ανασφάλιστοι ξαφνικά. Ότι ρε παιδί μου, δεν μπορώ εγώ για 30 χρόνια να πληρώνω κανονικότατα και επί τα δύο τελευταία να μην μπορώ να πληρώσω και μάλιστα όχι από υπαιτιότητά μου, αλλά λόγω της κατάστασης που έχει βρεθεί η χώρα και εγώ ο ίδιος σαν γι' αυτή, και να μου στερήσει το δικαίωμα να αξιοποιήσω τα 30 χρόνια που σε πληρώνα, ή τα 20 ή τα 15. Ναι, και για να κλείσω να πω ότι ξέρω ανθρώπους που χρωστάνε, από ό,τι μου λένε και κάποιοι λογιστές, 30 και 50 δίμηνα στον ΤΕΒΕ. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχει γίνει καμία μέρημνα από την κυβέρνηση για αυτούς. Ναι, εντάξει, ακριβώς αυτό. Εντάξει, απλά λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι, εγώ είμαι δηλαδή τυχερός που χρωστάω μόνο 5.000. Σκέφτομαι όμως και όλους τους υπόλοιπους. Εγωμένα έχει ξεπεράσει 15.000 η οφειλή. Και καλπάζει, γιατί κάθε μήνα, εκτός όλων των άλλων, ο ΟΑΕ έχει και δικαίωμα να μου κεφαλοποιεί φόρους και να μου χρεώνει τόκους υπερημερίας, συγγνώμη, φόρους λέω, τόκους, να μου κεφαλοποιεί τόκους και να μου βάζει τόκους υπερημερίας και στους τόκους, δηλαδή πάνω τόκια. Ναι. Αυτό που υποτίθεται ότι έχει καταργηθεί με αποφάσεις του Αρείου Πάγου εδώ και πολλά χρόνια, λοιπόν, το συνεχίζει η ΟΑΕ. Γι' αυτό και ξαφνικά, εκεί που χρωστάς ένα χιλιάρικο, μέσα σε μερικούς μήνες φτάνεις να χρωστάς 10 χιλιάρικα, χωρίς να το καταλάβεις. Δυστυχώς. Λοιπόν, να μην σας κρατάω άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπώ. Γεια σας. Αντίο. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ότι Δημήτρη, πες μας μερικές από τις 20 χώρες που έχουν κάνει στάση πληρωμών στο Δέλτα Νιτάφ και χρονικά. Κάνε μια αναφορά σε μια πηγή που για να έχουμε το ντοκουμέντο. Εκεί που είναι η πηγή που έχω χρησιμοποιήσει στον πίνακα έχω δημοσιεύσει τον πίνακα και στα ελληνικά και στα αγγλικά, που αφορά τον κανονισμό που προβλέπεται διαπραγμάτευση σε περίπτωση μη πληρωμής μίας δόσης ή του χρέους προς το Δέλτα Νιτάφ, από το ίδιο το Δέλτα Νιτάφ. Εκεί υπάρχει πηγή. Πρόκειται, αυτή η πηγή μέσα έχει αναλυτική κατάσταση όλων των χωρών που έχουν αρνηθεί να πληρώσουν ή που δεν πλήρωσαν το Δέλτα Νιτάφ από τη δεκαετία του 60 μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2014. Υπάρχει, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου. Τώρα, σήμερα στο Σαχίνι ήταν ο Χρυσόγονος, λέει, που έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει στάση πληρωμών στο Δέλτα Νιτάφ, δεν έχει γίνει γιατί είναι παγκόσμιος οργανισμός. Εντάξει, άμα δεν παίρνουμε τώρα μία πατσαβούρα να του τυχώσουμε του Χρυσόγονου, τι να κάνεις. Τι να κάνεις, αυτός ο γελίος τύπος, για να μην πω τίποτα χειρότερο, ας πούμε,
είναι αυτός που μας έλεγε ότι θα μπουκάρουν στα σπίτια μας, ας πούμε, και θα μας αρπάζουν τα τιμαλφή έξω από κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ευρωβουλευτής και θα κληθεί να αποφασίσει και για πολύ κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ίδια την κρατική υπόσταση Ελλάδας. Δεν βάζουμε καλύτερα το Γιανγκούλα, το ληστή. Πιο έντιμος είναι. Πιο έντιμος ήταν. Εγώ θα προτιμούσα να με εκπροσωπεί ο Ροχάμης παρά αυτή η τύπη. Ξέρω, τουλάχιστον ο άνθρωπος έχει μπέσα. Έχει μπέσα, αυτοί δεν ξέρουν τι σημαίνει μπέσα. Είναι και πανεπιστημιακός καθηγητής, πανάθεμα τον εαυτός. Και δεν έχει ιδέα τι λέει. Και τι κάνει φυσικά. Αλλά Πασόκος είναι, τι περιμένεις. Τι περιμένεις. Αυτός ο χώμο Πασόκους, δεν παιδί μου, μας ξαναγύρισε στους Νεαντερθάλεις. Αλλά με χειρότερους όρους. Γιατί την εποχή του Νεαντερθάλεις ήταν μια αναγκαιότητα της φυσικής εξέλιξης του ίδιου του ανθρώπινου είδους. Αυτή είναι μια οπισθοδρόμηση του ανθρώπινου είδους. Το χώμο Πασόκους, αλλά φοβερό πράγμα. Φοβερό. Και δεν εννοώ τον απλό Κοσμάκη, γιατί τον έχει επιδράσει και εκεί, είναι κακυρωνογένεια στον απλό Κοσμάκη. Εννοώ όλα αυτά τα στελέχια του Πασόκ, ας πούμε. Τι στο διάλο, ρε. Τι τους ταΐζανε, τι τους το δίνανε, ρε γάμο το. Έχω μείνει άναυδος. Με δάφτους. Δηλαδή, άμα τους κάνεις ανατομία, είναι συζητήσιμο. Δηλαδή, η ανατομία πρέπει να γράψει ειδικό κεφάλαιο για το χώμο Πασόκους. Τι να πεις με δάφτους, δηλαδή. Τι να πεις. Είναι και ότι βγαίνουν μόνοι τους, καταλαβαίνεις. Βγαίνουν μόνοι τους. Δεν τολμάνε να υπάρχει αντιπαράθεση. Αντίλογος. Κλανομεντόλ, που λέει και το ο αυριανισμός της σάτυρας, που λέγεται Λαζόπουλος. Κλανομεντόλ. Ο κύριος Λαζόπουλος μάλιστα μας χαρακτηρίζει επικίνδυνος. Α, μάλιστα. Α, ναι, βεβαίως. Είμαστε επικίνδυνοι εμείς. Όσοι δεν τα παίρνουμε χοντρά από τον Κοντομινά και δεν ξέρω κι εγώ από ότι ούτε ανήκουμε στο αδελφάτο των υποτών της στρογγυλής τραπέζης, είμαστε επικίνδυνοι. Έτσι είμαστε, βεβαίως. Αυτό είναι. Δημήτρη, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σήμερα είναι η μέρα πληστηριασμών. Σωστά. Έχει υπάρξει ένα κάλεσμα από μία φίλη του ΕΠΑΜ στα ειρηνοδικεία της Αθήνας, στη Λουκάρεως. Γιατί τις εκπληστηριάζουν την πρώτη κατοικία. Την πρώτη κατοικία. Αυτά που απαγορεύονται. Ναι, αυτά που τα έχουν καταργήσει. Γιατί βγαίνουν όλα τα στελέχια του ΣΥΡΙΖΑ και μας λένε ότι απαγορεύονται. Βέβαια. Ο κύριος Βενιζέλος μας είπε: ούτε μία! Δείξτε μου μία! Δείξτε μου μία! Να το στείλουμε αυτό. Αλλά τώρα δεν πάει. Έπεσε ο άνθρωπος. Έπεσε από την καρέκλα του και έγινε ο σεισμός Αταλάντης. Το τελευταίο της Καλκίδας. Οπότε όποιοι φίλοι και φίλες μπορούν να συμπαρασταθούν στην φίλη του ΕΠΑΜ που έχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα σήμερα. Βέβαια εκεί θα βρίσκονται οι άνθρωποι του ΕΠΑΜ που είναι πάντα στους πληστηριασμούς. Απλά να το ενισχύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Καζάκη. Καλησπέρα. Από Πάτρα τηλέφωνο. Ναι. Προσπαθώ να σας παρακολουθώ όσο γίνεται, τέλος πάντων. Δεν είμαι φίλος του ΕΠΑΜ ούτε και μέλος, αλλά έχω ψηφίσει αρκετές φορές ΕΠΑΜ. Αυτό δεν έχει να κάνει, ας πούμε, με το αν είμαι... Όχι βέβαια, όχι, ελεύθερα. Οργανωμένος ή οτιδήποτε. Όχι, ελεύθερα. Απλά θα ήθελα να μου πείτε, εάν μπορείτε τέλος πάντων, ποιες είναι οι θέσεις του ΕΠΑΜ για τέσσερα πράγματα. Ναι. Θα μπορούσε, ας πούμε, και η τωρινή κυβέρνηση, θα μπορούσε, λέω, ακόμα και μέσα στο ευρώ, που είναι, δηλαδή είναι, πώς να πω, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να συνέλθουμε. Ακόμα και μέσα στο ευρώ όμως, αν θα μπορούσαν δηλαδή αυτά τα πράγματα να λειτουργήσουν, εσείς θα μου το πείτε. Ναι. Το πρώτο είναι το θέμα των ναρκωτικών. Ναι. Δηλαδή, από ποινικοποίηση. Ναι. Από ό,τι ξέρουμε, η τζίρη είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Τρελή βιομηχανία. Δεν σας άκουσα. Τρελή βιομηχανία. Ναι. Πόσα υπολογίζετε ότι είναι ο τζίρος, ας πούμε, τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, πάνω κάτω? Δεν θυμάμαι τα νούμερα, θυμάμαι μόνο ότι η ασφάλεια είχε βγάλει ότι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια κατ' έτος. Εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά παραπάνω. Είναι πολύ πιθανό. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε τέλος πάντων
η τωρινή κυβέρνηση, που δεν το βλέπω, δεν βλέπω να γίνεται καμιά κουβέντα, η θέση του ΕΠΑΜ ποια είναι για αυτό το ζήτημα? Κοιτάξτε να δείτε, η θέση του ΕΠΑΜ είναι καταρχάς να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο. Να σας διακόψω. Ναι. Το λαθρεμπόριο μπορεί να άνετα, εύκολα, να αντιμετωπιστεί ως εξής. Ναι. Αν την παραγωγή, τη διάθεση, τέλος πάντων όλο τον κύκλο της φάσεως αυτών, τουλάχιστον μιλάμε, ας πούμε, ας μην μιλήσουμε για τα σκληρά, ας μην πάμε τώρα, ας μιλήσουμε για τα... για τη μαριχουάνα, ας πούμε, κατά μία έννοια, για το... την κάναβη, την ειδική κάναβη. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ο τζίρος της είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Όχι μόνο 40 με 50 χιλιάδες θέσεις εργασίας που λέγανε. Αυτά είναι, πιστεύω, είναι μεγάλα τα νούμερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν προοπτικές. Εννοείται, φίλε, ότι να αφήσουμε ελεύθερο και το εμπόριο, ας πούμε, και νομιμοποιημένο, κοιτάξτε, νομιμοποιημένο το εμπόριο των ναρκωτικών. Όχι το εμπόριο, στα φαρμακεία, παιδί μου. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια διάθεση υπό τον έλεγχο του κράτους. Ακριβώς. Έτσι. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό. Παραγωγή και η παραγωγή. Οπότε έλεγχος και παράλληλη ενημέρωση των πολιτών είναι κάτι το οποίο μπορεί να... Και για μπορείς να οργανώσεις την παραγωγή σου για φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση. Σωστό. Βεβαίως. Μπορείς κάλλιστα, για παράδειγμα, εκεί που υπάρχουν οι παράνομες φοιτίες να τις ξυλώσεις και να οργανώσεις πραγματικές φοιτίες. Πώς? Τόσες ταράτσες έχουμε στην Ελλάδα. Το ξέρω. Και μπορείς να οργανώσεις μια βιομηχανία που να είναι για βιομηχανική ή φαρμακευτική κρίση. Κάνα πρόβλημα. Έβγαλες τόσο, το παίρνω και το πουλάω τόσο. Βεβαίως. Καλώς γίνεται τώρα, μην γελιόμαστε έτσι. Γίνεται το όλα να δεις και μην πάρεις. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Είναι... Και ας μην μιλήσουμε, ξαναλέω, για τα σκληρά ναρκωτικά, ηρωίνες και κοκαίνες. Αυτά, εντάξει, φυσικά το κυνήγι που όποιος αποφασίσει να το κάνει θα πέσουν όλοι πάνω να τον εφάνε. Αυτό είναι de facto. Ναι. Έτσι αλλιώς εμείς πάντως, επειδή αυτή τη στιγμή στο ΕΠΑΜ υπάρχει μια ομάδα που κατά κύριο λόγο είναι ειδικοί άνθρωποι, δηλαδή που ασχολούνται κυρίως με τις κοινότητες απεξάρτησης και που ξέρουν και πιο κοντά τον πρόβλημα, τις μεταβολές του, τις μεταπτώσεις του κτλ. Επειδή συνεργάζονται μια αντίστοιχη πρόταση, γι' αυτό και δεν θέλω κι εγώ κιόλας να τους καπελώσω. Όχι, εντάξει. Απλά σκέψεις μπορούμε να λέμε. Ποια είναι? Σε ποιο ζήτημα? Σε αυτό που συζητάγαμε. Λέω, πέρα από το ότι εμείς είμαστε καταρχάς, δεν είμαστε αρνητικοί στο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ειδική κάναβη για φαρμακευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Εγώ δεν μιλάω για φαρμακευτικούς. Ελεγχόμενα. Λοιπόν, δεύτερο. Μένα στο φαρμακείο, δηλαδή, αντί να τρέχω με δεξιά και αριστερά ο καθένας για να πάρει αυτό που είναι να πάρει και να κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή γιατί, για το τίποτα, έτσι, για το τίποτα στην κυριολεξία, μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο φαρμακείο να πάρει αυτό που είναι. Για την εξάρτηση, επειδή είναι μεγάλο το πρόβλημα και μεγάλη ιστορία. Εμείς είμαστε υπέρ γενικά των κοινοτήτων απεξάρτησης και όχι των διαφόρων μεθόδων άλλων και ιστορίες. Παρ' όλα αυτά, ολοκληρωμένη πρόταση ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή από ανθρώπους που δουλεύουν και τον κλάδο δηλαδή, των ανθρώπων που έχουν είτε άμεση ανάμειξη με το ζήτημα, δηλαδή είναι οι ίδιοι ασθενείς, είτε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα που θα παρουσιαστεί μετά το συνέδριο του ΕΠΑΜ, τώρα που πρόκειται να γίνει. Δεύτερο τομέα σε οποίο θα έπρεπε να διευθετηθεί στην Ελλάδα και πάλι δεν έχει γίνει, δηλαδή είναι η πορνεία. Ναι. Είναι η πορνεία. Η μεγαλύτερη βιομηχανία, από ό,τι εσείς ίσως να το ξέρετε καλύτερα από μένα, η μεγαλύτερη βιομηχανία αυτή τη στιγμή στη Γερμανία που συζητάμε σημαίνει η πορνεία. Ναι. Είναι ούτε η αυτοκινητοβιομηχανία, ούτε η φαρμακοβιομηχανία, ούτε ο αγροτικός τομέας, δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι η πορνεία. Πας, κάνεις τη δουλειά σου, θα πληρώσεις, θα πάρεις την αποδειξή σου και τελείωσε. Κάνει να λαβαίνει το κράτος. Αυτό εννοώ. Έτσι. Ναι, εμείς δεν είμαστε αυτής της λογικής. Δεν ξέρω. Όχι, θεωρώ ότι το να η επέκταση της πορνείας... Δεν λέω να βάλουμε κατσίκες. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εγώ λέω ότι η επέκταση πορνείας σε μια κοινωνία δείχνει, είναι δείκτης για μένα εξαθλίωσης. Εξαθλίωσης. Κοινωνικής εξαθλίωσης και γενικότερα εξαθλίωσης. Δεν θα το ήθελα δηλαδή με τίποτα. Σαν προοπτική δηλαδή δεν είναι στόχος η αξιοποίηση της πορνείας από την πολιτική του ΕΠΑ. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κάνω λάθος. Και η Ιταλία και η Ισπανία ήδη βάζουν μέσα στους προϋπολογισμούς τους. Σε ολόκληρη την Ευρωζώνη γίνεται αυτό. Τον υποτιθέμενο τζίρο που γίνεται από αυτά, με ποιο στόχο? Για να μειωθεί το χρέος
σε σχέση με το ΑΕΠ, έτσι δεν Μπράβο, ναι, ναι. Αυτό είναι η οδηγία της Eurostat για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Λέω, εντάξει, απλά λέω. Πάει και αυτό το ζήτημα τώρα, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η θέση του ΕΠΑΜ. Εγώ λέω να μπει μια τάξη στο μαγαζί, εννοώντας δηλαδή αυτή τη στιγμή τα διαφυγόντα κέρδη είναι τρελά για το κράτος. Όχι από άλλη σκοπιά. Εντάξει, αλλά με αυτή τη λογική θα καταντήσουμε ένα ομαδικό πορνείο. Δηλαδή δεν είναι θέμα. Δεν μπορεί να είναι προοπτική αυτό το πράγμα για μια κοινωνία. Είμαστε. Είμαστε, δεν σωστό, αυτό ναι. Είμαστε ήδη. Ναι. Εντάξει, το να κάνει να λαβαίνει το κράτος. Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει ότι στον ατομικό νταβατζή θα πρέπει να βάλουμε και ένα συλλογικό νταβατζή. Έχουμε που έχουμε το κράτος σαν νταβατζή. Να το θεσμοθετήσουμε κιόλας, τη βάψαμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Έτσι απλά κάνω. Δεν ξέρω, ναι, και εγώ σκέψεις. Ενδιαφέρουσα ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων. Το θέμα της ενέργειας. Ναι. Τρίτος τομέας. Δηλαδή είμαστε μια χώρα που έχουμε 365 μέρες το χρόνο φως. Έχουμε ναι, ήλιο. Ναι. Φωτοβολταϊκά και μόνο είμαστε ικανοί, πιστεύω, να απεξαρτηθούμε από οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας. Πριν φτάσουμε στα φωτοβολταϊκά, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σε αυτό, είναι πολύ συζητήσιμη ιστορία και τα φωτοβολταϊκά και τα περίφημα ΒΠΕ, δηλαδή τα βιομηχανικά πάρκα. Εολικά. Ναι, ΒΠΕ είναι. Ναι, ΒΑΠΕ, ναι, μάλλον. Ναι, εολικά ναι, κτλ. Είναι πολύ συζητήσιμο από τους μηχανικούς, από τους τεχνικούς δηλαδή. Το μεγάλο θέμα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που δεν έχει ακουμπιστεί, είναι η γεωθερμία. Παράδειγμα. Ναι, εντάξει. Είναι η γεωθερμία. Που εκεί δεν έχουμε προβλήματα να πεις πώς θα χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, η επιπλέον παροχή που μπορεί να έρχεται σε ώρες που δεν είναι χμής και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε με τα φωτοβολταϊκά ή τις ΑΠΕ, δηλαδή τις ανεμογεννήτριες. Αντιλαμβάνομαι. Πάντως πιστεύω ότι είναι ένας τομέας ο οποίος υπάρχει δηλαδή πάλι έσοδα για το κράτος. Ή κάνω λάθος. Προφανώς. Δηλαδή, εγώ το λέω με μόνο, ξαναλέω, ο μόνος γνώμονας είναι το κράτος να κάνει να λαβαίνει χρήματα. Τίποτα περισσότερο. Εντάξει, σκοπός είναι και ο πολίτης να μπορεί να ζει καλά σε αυτό το κράτος. Δεν θα κάνουμε ένα κράτος προϊσπράκτορα. Έτσι, ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες της χώρας μας. Η ανάπτυξη είναι ανάπτυξη για το λαό και για ένα κράτος υγρό και φάρμα. Η δικιά μου ζωή και όλων των συμπολιτών μας θα καλυτερεύσει. Εξαρτάται. Πιστεύω, ξέρω εγώ. Εξαρτάται. Αν σου βάλουν μια ανεμογεννήτρια πάνω από το σπίτι σου, δεν θα καλυτερεύσει, θα πεθάνεις. Αυτό είναι σίγουρο. Αν από αυτές τις βιομηχανικές, τις τεράστιες που έχει, υπάρχουν σοβαρά πράγματα. Οι μελέτες έχουν δείξει. Μιλάμε για εκτάσεις οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή ανενεργές, οι οποίες αυτή τη στιγμή. Τίποτα δεν είναι ανενεργό στη φύση. Ανενεργό, δηλαδή εννοώ ότι είναι εντάξει, είναι ξέρεος τόπος, ας πούμε, κατά μία έννοια. Δεν είναι τίποτα ανενεργό στη φύση. Πρέπει να μελετήσεις την ισορροπία της και τον τρόπο που παρεμβαίνεις κάθε φορά. Σαφώς, δεν έχω, δεν είναι. Σαφώς, εντάξει, ναι. Δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Και το ζήτημα των συχνοτήτων. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όταν λέτε συχνότητες? Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές. Α, μάλιστα, ναι. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα. Για μένα. Τι ζητάμε. Αυτά, εγώ πιστεύω, για να μην πάμε στο θέμα του χρέους. Το θέμα του χρέους είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι, έτσι. Απλά λέω ότι θα μπορούσε ακόμα και η σημερινή κυβέρνηση μέσα στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ, τέλος πάντων, και που τα περιθώρια λιγμών και είναι αρκετά λίγα, μόνο με αυτά τα τέσσερα διευθετώντας τα, πιστεύω ότι τα έσοδα για το κράτος και η καλυτέρευση της, να το πω έτσι, της ζωής των, θα ήταν αρκετά μεγάλη. Πόσο μάλλον δε σε μια περίπτωση όπου έχεις βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το συζητάμε, ναι, και πλέον κάνεις εσύ το κουμάντο. Κουμάντο, ναι. Έτσι. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα ωφέλη. Θα ήταν τελείως διαφορετικά τα ωφέλη σε μια περίπτωση που τους έχεις ξεγράψει όλους αυτούς και λες, παιδιά, το σημαντικό σε όλα αυτά είναι να ξέρουμε ότι χρειάζεται ένα σχέδιο. Σαφώς, δεν το ένα σχέδιο συνολικό το οποίο εντάσσεις διάφορα από αυτά τα πράγματα μέσα με τη σωστή ισορροπία και το σωστό τρόπο. Ώστε να μην πέσουμε σε παγίδες. Γιατί για παράδειγμα, εγώ έχω πάει στην Αποανατολή. Δεν έχω πάει σε όλες τις χώρες, αλλά έχω πάει σε νησιωτικά συμπλέγματα που έχουν αξιοποιηθεί με ΒΑΠΕ, με ιστορίες και όλα αυτά. Και το 60% των ανθρώπων δεν έχουν ρεύμα. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Ναι. Άξι, δεν το συζητάμε. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Όχι, δεν μιλάμε. Μιλάμε ότι κοιτάξτε, παιδιά, εμείς χρειαζόμαστε τόση ενέργεια για να κινηθεί. Βιομηχανία, άσους βιομηχανούς, αυτοί ασπυρώνουν. Έτσι ώστε ο κόσμος τέλος πάντων
να έχει επάρκεια. Να έχει επάρκεια και να έχει και φθηνό ρεύμα, να μην το σωστό, πληρώνει. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε, τι χρειαζόμαστε τόσα. Βάλτε τα, φυτέψτε φωτοβολταϊκά. Όχι, υπάρχουν. Όχι, μισό λεπτό. Πριν πάμε στα φωτοβολταϊκά, που υπάρχει θέμα από του ίδιου του μηχανικού τεχνικού, δηλαδή υπάρχει θέμα για το ζήτημα τη απόδοση του. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ είχα πάει στην Ειδυψώ και έβλεπα το θερμό νερό να ξεπηδάει από τα πεζοδρόμια. Διέλυε από συνθέτη του δρόμου. Και βγαίνει κατά μεσής των δρόμων που υπάρχουν. Αν σκεφτεί κανείς. Όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν. Δεν είναι τρομερό. Εάν σκεφτεί κανείς ότι αν το αξιοποιούσαμε αυτό για ατμογεννήτριες, για παράδειγμα ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες οι μέθοδοι πρέπει να. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, θέλει σχέδιο. Σαφώς. Δεν το συζητάμε. Ούτε λόγος να γίνεται. Το ζήτημα τι είναι από όλα αυτά, τι γίνεται από όλα αυτά. Τελικά, εγώ βλέπω. Ότι τελικά τίποτα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης και τρόπου σχεδιασμού. Και ξαναρωτάω λοιπόν, η πολιτική βούληση του ΕΠΑΜ πάνω σε αυτά τα τέσσερα ζητήματα που έθεσα πριν, ναρκωτικά, πορνεία, ενέργεια και συχνότητες. Ποια είναι. Αυτό τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ναι. Ευχαριστούμε. Θα βάλω το ράδιο τώρα πλέον να σας ακούσω. Ναι. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Ξαναλέμε πάλι ότι εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι θέλουμε ένα σχέδιο για να δούμε πως ορισμένα από αυτά τα πράγματα δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο. Όπως για παράδειγμα το ζήτημα της πορνείας ή των ναρκωτικών με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή δεν θεωρούμε την υπάρξη κατάσταση της πορνείας των ναρκωτικών ως δεδομένη. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί εκ βάθρων. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μια κοινωνία όπου το 1/3 της να κάνει χρήση ή να έχει κάνει χρήση ναρκωτικών. Ακόμη και αν είναι μαλακά, δηλαδή με την έννοια ότι δεν σε προωθούν σε μεγαλύτερες εξαρτήσεις. Έτσι. Και πάλι υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα. Για μένα οι εξαρτησιογόνες ουσίες δεν μπορεί να είναι μόνο, αλλά αυτό φορά εμένα. Δεν μπορεί να είναι μόνο τα διάφορα υποκατάστατα, αλλά όπου οφείλουν να ενταχθούν μέσα το τσιγάρο, γιατί και αυτό εξαρτησιογόνα, δηλαδή μην τρελαθούμε δηλαδή, όπως και διάφορα άλλα πνευματικά υποκατάστατα που δημιουργούν τρομακτική εξάρτηση και δημιουργούν τα παιδιά μας ή αν θέλετε τον νεαρό κόσμο πρώτα και κύρια, αλλά και όχι μόνο τους δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα. Και ας χάσει το κράτος, δηλαδή αν είναι να σπρώξουμε τους πάντες στο έτσι, από εκεί και πέρα βεβαίως η ειδική κανάβης, κανένα πρόβλημα. Να γίνει. Και βέβαια και φαρμακευτικά μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί υπάρχουν ευρήματα τα οποία δείχνουν πολύ μεγάλες θεραπευτικές ιδιότητες. Έχει αποδειχθεί κιόλας στην Λατινική Αμερική ότι μπορεί να αξιοποιηθεί πρώτα και κυρία στη Βολιβία. Η Βολιβία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κάναβης. Ωστόσο, δεν ελέγχεται από το καρτέλ κοκαίνης ή ναρκωτικών ή οτιδήποτε. Το κράτος αναλαμβάνει, παίρνει την παραγωγή ολόκληρη. Γιατί θεωρείται και το φυτό του φτωχού αγρότη, γιατί έχει 4 οδείες το χρόνο και αναπτύσσεται σε πολύ αντίξωα κλίματα, όπως είναι ορεινά κλίματα, που δύσκολα οι φτωχές οικογένειες των Ιθαγενών μπορούσαν να αναπτύξουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, γι' αυτό λέγεται το φυτό, η καλλιέργεια του φτωχού, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ, ειδικά σε ορισμένες περιοχές που κάνουν θράψη αυτή τη στιγμή οι παράνομες φυτείες και όλοι ξέρουμε που είναι, δηλαδή κρά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι θέμα καθαρά σχεδιασμού. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Τι ακριβώς επιλέγω να κάνω. Το ζήτημά μας είναι να μαζέψει λεφτά το κράτος ή να κάνω καλύτερη τη ζωή του Έλληνα πολίτη. Αυτό μπορεί να έχει σχέση με το να μαζέψει λεφτά, αλλά μπορεί και να μην έχει καθόλου σχέση με αυτό και να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα ξεκινάμε με το τι κάνει καλό στον Έλληνα πολίτη γενικά. Λοιπόν, σας ακούμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Ναι. Ο Νεοκλής είμαι, Δημήτρη, της Ιταλίας, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, πολλές φορές εμείς δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει εθνικό νόμισμα και έχουμε την εντύπωση ότι το πρόβλημά μας είναι πάντοτε ο συσκελισμένος προϋπολογισμός. Ο συσκελισμένος προϋπολογισμός σημαίνει φορολογία, φόρους. Πολλές φορές μπορεί να καταλάβουμε ότι όταν το κράτος έχει το δικό του νόμισμα μπορεί πρώτα να χρηματοδοτήσει την οικονομία και μετά να μαζεύει τους φόρους. Το εντελώς ανάποδο από αυτό που γίνεται στη σημερινή μας κατάσταση. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Ναι.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό το σπασμωδικό πρόβλημά μας να μαζέψουμε φόρους από τα ναρκωτικά, από την πορνεία, από ξέρω εγώ, τη διακίνηση των όπλων, μεθαύριο μπορεί να πει κάποιος δεν γίνονται όπλα, να πάρουμε και από εκεί φόρο. Ναι. Νομίζω ότι είναι σε μια κοινωνία που η συμμετοχή των πολιτών, ας πούμε, είναι σε μια άλλη κατεύθυνση από τη σημερινή, δεν έχουμε ανάγκη από τους φόρους με αυτή τη λογική. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη σήμερα ο Ρέντσι, ο φίλος μας στην Ιταλία, και αυτός λέει το πρόβλημα είναι πρόβλημα διαφθοράς και πρόβλημα φοροδιαφυγής. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Δεν είναι το ευρώ, δεν είναι η εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια οικονομία σαν της Ιταλίας που έχει εντελώς διαλυθεί, ας πούμε. Μην κοιτάμε εμάς που είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Εδώ έχει διαλυθεί η οικονομία της Ιταλίας, 4,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις, εκ των οποίων μόνο οι 500.000 επιχειρήσεις έχουν κέρδη. Τα άλλα 4 εκατομμύρια επιζούν αυτές και οι μικρές των 5-10 ανθρώπων, βγάζει ένα μεροκάματο ο ιδιοκτήτης και ένα μεροκάματο οι εργαζόμενοι. Χωρίς κέρδη, τίποτα, μηδέν, χωρίς καμία προοπτική, επιζούν όμως, ίσως και αυτή είναι μια καινούργιος τύπος οικονομίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι μια οικονομία όπως εμείς θα τη θέλαμε, είναι μια οικονομία όπου ο ελληνικός λαός έχει το δικαίωμα της εκτύπωσης του νομίσματος, η φορολογία έρχεται μετά, πριν απ' όλα είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας, να χρηματοδοτήσουμε ένα δυνατόν πιο γρήγορα όλες εκείνες τις δραστηριότητες που περιορίζουν τις εισαγωγές μας. Είναι κάτι πολύ σοβαρό για μένα, δεν είναι οι εξαγωγές που πρέπει να προωθήσουμε, αλλά η δυνατότητα να περιορίσουμε τις εισαγωγές μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μην στέλνουμε πολύτιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό και να δημιουργήσουμε την οικονομία μας που, παρότι ας πούμε ήταν μια άλλη εποχή και με τη δεξιά, με όλα αυτά που λέμε, αλλά αυτή η οικονομία πήγαινε μπροστά. Δηλαδή την οικονομία του 60, του 70, βέβαια δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε, αλλά είχε μια τάση ανάπτυξης, πήγαινε προς τα μπρος. Και κάτι άλλο για την κάναβη. Οι Ιταλοί παραμυσικά έχουν κάνει διασταυρώσεις κάναβης, έχουν βρει ένα τύπο κάναβης τον οποίο αρχίζουν να τον καλλιεργούν, ο οποίος έχει περιορισμένη ποσότητα καναβινόλου μέσα, που είναι η δραστική ουσία, και να χρησιμοποιήσουν την κάναβη για όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που έχει σαν φυτό, που κάποτε ο άνθρωπος το χρησιμοποιούσε, έκανε τα πάντα ας πούμε με την κάναβη, χωρίς να την καπνίζει, γιατί κανένας δεν είχε πει ότι είχε τις ιδιότητες. Το καναβινόλο ας πούμε είναι μια 12 τύποι καναβινόλων υπάρχουν, που είναι ουσίες πολύ φιλικές για τον οργανισμό, για τον άνθρωπο. Υπάρχει η φαρμακευτική εταιρεία στην Νότιο Αγγλία που έχει πάρει άδεια και σε κλειστό χώρο, σε ένα μεγάλο κλειστό χώρο, καλλιεργεί αυτή τη στιγμή την κάναβη, όχι για λόγους για να πουλήσει ας πούμε φούμο για κάπνισμα, αλλά για να βγάλει το καναβινόλο, που είναι πολύτιμο, μια πολύτιμη ουσία για τον άνθρωπο. Είναι αντικαρκυνική, τα πάντα ας πούμε. Αυτό είναι γνωστό πλέον, δεν είναι θεωρία. Δεν ξέρω, αυτά είναι και αυτό κυρίως για τη φορολογία. Πιστεύω ότι η λογική ότι το όλο το πρόβλημα είναι γιατί δεν εισπράττονται οι φόροι, αλλά γιατί οι φόροι δεν έχουν κοινωνική αποστολή, αλλά να εισπράττονται οι φόροι με οποιοδήποτε τρόπο, αυτό είναι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι οι φόροι είναι για κοινωνικό λόγο, για να έχουμε τη δυνατότητα να μην υπάρχουν ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί. Κατά τον Αριστοτέλη, τα αρχαιοελληνικά μιλάμε, την ισορροπία που έλεγε ο Κακομοίρης. Και σε πολλούς δεν αρέσει σήμερα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ας πούμε. Ο καπιταλισμός τα ισοπεδώνει όλα αυτά. Πιστεύει, όπως έλεγε, πώς τον λέγαμε αυτόν τον χρηματιστή που έχει βγάλει τα βιβλία τα πολλά, Σόρος. Πώς τον λέμε, ο Σόρος. Τα αναφέρεις και εσύ, μετά τον Ο Σόρος. Τον Άνταμ Σμιθ, όχι, μιλάω του ιστορικού.
μετά τον Αντασμή, πώς το λέμε τον άλλον Ισπανοευρή. Το Ρικάρντο. Το Ρικάρντο. Ρικάρντο, έλεγε ο Ρικάρντο ότι ο παραγωγός του καλαμποκιού κρατάει ένα τμήμα καλαμπόκι για να το ξανασβήρει. Αυτό λοιπόν το έχει πάρει ο καπιταλισμός και το θεωρεί ότι αν δεν έχεις ένα πλεόνασμα καλαμπακιού για να σπείρεις, δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις οικονομία. Το χρησιμοποιεί, ας πούμε, ο καπιταλισμός σήμερα αυτό, παρότι ο Ρικάρντο βέβαια είναι αυτός που κατακεραυνώνει τον καπιταλισμό, χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα του Ρικάρντο για να πει ότι πρώτα πρέπει το κράτος να έχει ισολογισμένους προϋπολογισμούς και μετά, εάν έχει προϋπολογισμούς ισολογισμένους και αν έχει, δηλαδή μαζεύοντας φόρους, τα πάντα, δηλαδή φτωχοποιώντας την κοινωνία, μετά να κάνει χρηματόδοση, ας πούμε, της κοινωνικής οικονομίας. Αυτά μέχρι εδώ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ωραία, ευχαριστούμε. Γεια. Καλό. Λοιπόν, να πούμε ότι η κλιμάκωση της προκλήσεων της Τουρκίας συνεχίζεται. Από χθες ποντίζουν καλώδια ανάμεσα στην Κάρπαθο, Ρόδο και Κρήτη. Τι καλώδια είναι αυτά? Και γενικά όποιος θέλει πάει και ποντίζει καλώδια. Δηλαδή μιλάμε για το γελίο της όλης ιστορίας. Και βεβαίως μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και η κλιμάκωση που είχαμε με τις Ναύτεξ σήμερα. Από εκεί πέρα να συνεχίσουμε, είναι περασμένη η ώρα. Έχουμε πάρα πολλά email. Αυτά κοιτάω τώρα αυτή τη στιγμή. Τις τελευταίες ημέρες ακούω και διαβάζω μια περίεργη συζήτηση για ενσωμάτωση ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογία. Το άκουσα στο Real FM και επίσης και σε πρόταση του Χάρη Θεοχάρη από το ποτάμι, όπως λέει στη Δανία. Τι πάνε να κάνουν αναργία? Αυτό είναι ένα παλιό σχέδιο. Αυτό είναι ένα παλιό σχέδιο το οποίο υπάρχει από τις αρχές της σύνδεσης του ευρώ. Να εντάξουν την εισφορά στην φορολογία. Εξού και το ότι αλλάξανε τον τρόπο δημοσιονομικής παρουσίας, μάλλον της παρουσίας των δημοσιονομικών, όπου στην φορολογική επιβάρυνση εντάσσουν και τις, κοινωνικές εισφορές, όπως λέγονται. Αν μπείτε στην Ελστάτ, στην μηνιαία έκδοσή της για την ελληνική οικονομία, θα δείτε ότι στα δημοσιονομικά παρουσιάζονται στον τομέα της φορολογίας όχι μόνο οι φόροι, αλλά και οι κοινωνικές εισφορές. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ναι, σας ακούμε. Ναι, Δημήτρη. Ναι. Καλησπέρα, Σταμάτης από το Εργάλαιο. Ναι. Λοιπόν, συζητούσα και με την κυρία Χριστίνα πριν. Λοιπόν, και άκουσα και τους κυρίους που είπαν. Δεν αντιλέγω. Σωστό είναι το κράτος μας να φορολογεί και τα έσοδα από την πορνεία και τα έσοδα από το... όπως κάνει και η Ιταλία και η Γερμανία, έτσι. Mm. Λοιπόν, μιας και είμαστε σε αυτή τη γλυκοσυμμαχία. Αλλά, Δημήτρη, επιτρέψτε μου να σου πω κάτι. Θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα μας. Γιατί λοιπόν κανείς δεν πρέπει να παίρνει κάτω από 800 ευρώ και κανείς πάνω από 2.000 ευρώ σε όποια θέση και να είναι. Και είπα και στην κυρία Χριστίνα, στην πλατεία Συντάγματος είναι ένα άλλο κράτος που λέγεται Βουλή. Για ξεκαθαρίστε ρε παιδιά αυτή τη Βουλή, να δούμε πόσοι πολιτικοί έχουν βολέψει τα σόγια τους, πόσοι πολιτικοί έχουν βολέψει τους συγγενείς τους, πόσοι τραπεζίτες τρώνε, πόσοι παρατραπεζίτες τρώνε. Η εκαθάριση των τραπεζών, ένα σπουδαίο ζήτημα, Δημήτρη, όπως το έχεις εσύ. Ξέρεις τι θα δείξει αυτή η εκαθάριση, Δημήτρη μου και Θέμη και Λυπή? Ναι. Ξέρετε τι θα δείξει, παιδιά? Το φαντάζομαι. Όχι μονάχα τις δόσεις του Δουνουτού θα βγάλουμε, που πουλάμε 14 δρόμοι, όπως είπε ο κύριος πολύ σωστά, για να πληρωθούν μόνο 3 δόσεις του Δουνουτού. Όχι μονάχα αυτό, παιδιά. Όχι λιάπηδες, όχι ψεύτικες πινακίδες, το ξεχάσαμε τον τυπά, που έκανε λέει αυτοσχέδιες, να μην τον πειράξουμε τρομάρα του, παράνομες ήτανε, έκανε λέει αυτοσχέδιες πινακίδες, έτσι, ο κλεφτάκος, mm-hmm. Ο κλεφτρώνη του κερατά. Λοιπόν, για ξεκαθαρίστε ρε παιδιά τους μισθούς όλων αυτών των τραπεζιτών, έτσι, εθνικής, στουρνάριδων, σουπαμούπες, σπυρόπουλοι, συγγενείς. Ξέρετε ρε παιδιά πόσα δισεκατομμύρια πληρώνουμε? Καθαρίζουμε το χρέος. Να μην μιλήσω για το χρέος της Γερμανίας,
Δημήτρη, δηλαδή με πιάνει καμιά φορά, παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο και λέει τις ιδέες του και αυτοί που είναι από πίσω, παιδιά, γελάνε με τα χάλια μας για το πόσο μας έχουν αποβλακώσει. Και θέλω να το τονίζει συνέχεια, Δημήτρη, έτσι και καθαριστεί αυτό το κοπρόσωγο που μας ρουφάει το αίμα μέσα στη Βουλή. Μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια. Αγγίλη, ότι είναι, αλλά μην πληρώσουμε, γιατί δεν πληρώσουμε το βουλήφο. Διευθυντών, και όλο το λαμογιόν είναι 25 δις το χρόνο. Είναι έτσι, δεν είναι? Και λίγα. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα, παιδιά, έτσι. Κανείς κάτω από 800 ευρώ και κανείς πάνω από 2.000 ευρώ σε όποια θέση και να είναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή, ο κύριος Σταθάκης, γιατί να παίρνει 15.000 ευρώ το μήνα, Δημήτρη, τι κάνει? Ο κύριος Βαρουφάκης, έτσι, που ήταν μαζί σου στο Σύνταγμα το 11. Και πολύ σωστά το λες, Βαρουφάκη. Τι έγινε, παιδιά, πού είναι το χρέος, πού είναι το παράνομο χρέος, γιατί δεν μιλάτε, κάνετε τις κότες τώρα. Ωραίο είναι, να έχεις εξουσία και να παίρνεις τα λεφτά, έτσι, και να λες από τον άνεργο, πλήρωσε φόρους, κάνε τούτο, κάνε εκείνο, να πετάγει το άλλος, να έσοδα από εδώ, έδωσε. Ρε παιδιά, βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος? Για καθαρίστε τις τράπεζες, όπως είπες, Δημήτρη, και καθαρίστε και τη Βουλή. Δεν με νοιάζει, κύριε, είσαι βουλευτής, ναι, δεν με νοιάζει, κύριε, θα πάρεις 2.000. Έχεις τα έξοδά σου, έχεις το φαγητό σου, έχεις τα ξενοδοχεία σου, 2.000 σου φτάνουν. 15.000 ευρώ, Δημήτρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε καλά, ρε παιδιά, έτσι θα σωθεί το κράτος? Και φυσικά είμαι υπέρ της τύπωσης του δικού μας νομίσματος. Έτσι. Πάντως, συναγωνιστή, να συμφωνήσουμε κάτι. Το χρέος δεν το πληρώνουμε και αν έχουμε και λεφτά, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ο Θέμης είσαι? Ο Γιάννης. Γιάννη μου, επαναλαμβάνω, μη χάνουμε, παιδιά, το σκοπό μας. Όπως είπε, το βλέμμα μας. Δεν μπορούμε, Γιάννη, να δεχόμαστε ένα χρέος που το έχουμε καταγγείλει ως παράνομο. Άρα συμφωνούμε. Πολύ ωραία. Δημόσιος έλεγχος, παιδιά, όπως έχει πει ο Δημήτρης, να αγιάσει το στόμα του. Να γίνει δημόσιος έλεγχος. Έλα εδώ, από τότε έως τότε. Τι έγινε, ποιοι φταίνε, έλα εδώ, με ήρεμο τρόπο. Δεν μπορεί, κύριε, εγώ να πληρώνω το Σιμίτι και να μου πηγαίνει στο Βερολίνο με ύφος χιλίων καρδιναλίων, ή ο άλλος να βγαίνει έξω και να το παίζει αμέτωχος. Ισταθείτε, ρε παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι πατάτε σε μια γη και έχετε ευθύνη των πράξεών σας. Το καταλαβαίνετε? Εγώ δούλευα 40 χρόνια, παιδιά. Δούλευα 40 χρόνια. Μικρός πήγαινα νυχτερινό σχολείο και το πρωί στις 6 έπαιρνα το κόκκινο λεωφορείο, για όσους θυμούνται, και πήγαινα στα πηγαία Ελευσίνος, ηλεκτροσυγκολητής. Από την ηλικία των 15 ετών κόλλαγα βαρέα ένσημα, 1970. Έτσι, Δημήτρη μου, τώρα είμαι 59. Λοιπόν, πήγαινα νυχτερινό στον Πυθαγόρα. Το πρωί δούλευα στην πηγή Ελευσίνος. Τον Πυθαγόρα. Πλήρωσα τον Πυθαγόρα. Πήγα στην Ατόμα. Ο Πυθαγόρας δεν είχε και μια νυχτερινή που πήγαινε και γινώσουν τεχνικό στο ναυτικό, κάτι τέτοιο, δεν ήταν? Αλλού θέλω να καταλήξω, Δημήτρη. Λοιπόν, ότι δούλευα τόσα χρόνια. Πήρε τη σύνταξή μου και μου την κόβει 50%. Λοιπόν. Μα και εσύ πας και παίρνεις σύνταξη, ρε παιδάκι μου. Στη σημερινή Ελλάδα πας και παίρνεις σύνταξη εσύ, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ορίστε. Λέω, πας και παίρνεις σύνταξη τώρα μέσα στην Ελλάδα αυτή. Δεν γίνεται, εδώ έχουμε... Τόσα χρόνια, γιατί να μην την πάρω, τα έχω πληρώσει. Όχι μόνο τώρα, εντάξει, προφανώς. Αστείο ήταν, βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα μου δεν είναι αυτό, Δημήτρη. Το θέμα μου είναι το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει σκληρά στη ζωή τους. Έχασα τους και... Λίγο σύντομα μόνο, γιατί κλείνουμε σε λίγο την εκπομπή. Ναι, έχουμε μία γραμμή ακόμα. Λοιπόν, ενώ ήμουν στα πηγεία και σχολάγαμε 5,5 ώρα, παιδιά, 5 ώρα έπεσε η γερανογέφυρα. Είχαμε φύγει εμείς και βλέπαμε τα νοσοκομιακά να τρέχουν από το ανασπρόπεδο στην Ελευσίνα. Έπεσε τη Σκρούπ, η γερανογέφυρα, για όσους θυμούνται, 1972, μεγάλο Σάββατο. Και σκοτώνονται 9 Έλληνες και 2 Γερμανοί επάνω. Τη Σκρούπ, Δημήτρη, τη θυμάσαι πάρα πολύ. Πώς δεν ξέρω, ναι. Ακόμα, λοιπόν. Ένα ανάλογο περιστατικό έγινε και το 2010, ναι. Πάλι στο πέραμα. Ναι, λοιπόν, τι θέλω να καταλήξω. Ξεπουλήσαν τα πάντα. Ξεπουλήσαν τα ναυπηγεία. Ξεπουλήσαν τη βιομηχανία. Διώξανε όλα τα πάντα. Λοιπόν, και τώρα έχουν ένα λαό και τον έχουν κοιμήσει και τον έχουν με οτοασπίδες κλπ. Λοιπόν, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Εκαθάριση, κύριε, εκαθάριση, έλα εδώ. Γιατί
ένας υπουργός να παίρνει τόσα λεφτά. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συναγωνιστή. Ναι, καλά κουράγια. Ευχαριστώ, παιδιά, αλλά θα σας ενοχλώ. Εδώ είμαστε, βεβαίως, εδώ είμαστε. Βεβαίως. Βεβαίως. Διότι πρέπει όλα, ρε παιδιά, να ξυπνήσει ο κόσμος. Καλό σου απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι εδώ με ρωτάνε κάποιοι εάν, για παράδειγμα, ο φίλος Οδυσσέας από το Κιλκής. Κύριε Καζάκη, στο νομό Κιλκής υπάρχει πυρήνας. Ακούστε, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω την αλήθεια. Έχω πάει στο Κιλκής, ξέρω ότι υπάρχουν επαμήτες, αλλά παιδιά, το ΕΠΑΜ δημιουργείται γιατί είμαστε εμείς εκεί. Δηλαδή, ξεκινάμε εμείς τον πυρήνα. Ακόμη και αν υπάρχει δεύτερος πυρήνας ή άλλος πυρήνας, εμείς ξεκινάμε εκεί πέρα. Για να μην έχεις ακούσει ότι υπάρχει πυρήνας, σημαίνει ότι ή υπάρχει πυρήνας, αλλά ακόμη είναι, πώς να το πούμε έτσι, στα σπάργανα, ή ότι δεν υπάρχει. Ξεκίνα το. Και εμείς εδώ είμαστε. Δηλαδή, μην κολώνουμε. Δεν χρειάζεται. Και αν θέλετε πληροφορίες και οτιδήποτε περισσότερο, μέσω της κεντρικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, μάλλον με την κεντρική επικοινωνία του ΕΠΑΜ, θα σας δοθούν. Το πιο εύκολος τρόπος είναι να γράψετε στην οικία σελίδα της κεντρικής ιστοσελίδας του ΕΠΑΜ τα στοιχεία σας, να δώσετε και μέσα από εκεί θα επικοινωνήσουν οι ΕΠΑΜΙΤΕΣ μαζί σας, είτε είναι στον τόπο που βρίσκεστε εσείς, γειτονιά, περιοχή, οτιδήποτε, ή το οτιδήποτε, αν δεν υπάρχει να δημιουργηθεί ή αν υπάρχει να ενταχθείτε. Λοιπόν, αυτό είναι ανοιχτό σε όλους μας. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρός, επειδή βλέπω 3-4 email που υπάρχουν, διάλεξα αυτό το ειδησία από Κιλκής, που έχω πάει στο Κιλκής, έχω μιλήσει, ξέρω ότι υπάρχει κόσμος εκεί, αλλά δεν ξέρω αν ο πυρήνας λειτουργεί ή όχι. Λοιπόν, μπροστά, βουρ που λέμε, να το πούμε έτσι. Σας ακούμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα και στο Δημήτρη, καλησπέρα και στο Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστα με λένε, είμαι μέλος του ΕΠΑΜ και παίρνω μόνο για το εξής. Με τσίκλησε ένας προηγούμενος ακροατής, ο οποίος τηλέφωνο, μίλησε λίγο για το θέμα και της ενέργειας. Ίσως δεν ήταν πολύ καλά ενημερωμένος, όμως εμείς σαν ΕΠΑΜ πρέπει να ξέρουμε δύο πραγματάκια. Αυτή τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες απάτες που υπάρχουν στην Ελλάδα, οικονομική και οικολογική, είναι η θέμα με τους ΒΑΠΕ. ΒΑΠΕ, ναι. Σωστό, σωστό. Στην Κρήτη γίνεται τεράστιο χάμος. Το θέμα. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται ξεπούλημα των βουνών, κατ' επέκταση και των νερών κτλ. Το λέω από προσωπική πειρά, γιατί και εγώ από εκεί που κατάγομαι κάνουμε μεγάλο αγώνα αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει δηλαδή στην τελευταία άκρη της Ελλάδος παντού. Άμα μπείτε στο χάρτη της ΔΡΑΕ, όποιος θέλει να μπει στο χάρτη της ΔΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και δει τι έχουν δώσει άδειες για να εγκατασταθούν τεράστια αεολικά, βιομηχανικά πάρκα είναι αυτά, δεν είναι πάρκα. Λοιπόν, είναι για να μεταναστεύσουμε από τη χώρα. Η καταστροφή, αν αυτά τα πράγματα υλοποιηθούν, θα είναι τελειωτική. Σωστά. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό ακριβώς έτσι είναι. Και γίνονται και αγώνες από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι. Και η Κρήτη είναι πρωτοπόρα σε αυτό. Ακριβώς. Γίνονται παντού αγώνες και είναι και πολλοί άνθρωποι που είναι μέλη ή φίλοι του ΕΠΑΜ. Ξέρω εγώ προσωπικά και στη Σκύρο και σε εμάς πάνω. Βεβαίως. Που είμαστε από Άρτα και από Καρδίτσα και παντού γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό, απόλυτα σωστό και ξέρω ότι μία από τις πιο πρωτοπόρες ενέργειες που έγιναν στα βουνά της Κρήτης είναι ακριβώς το να σταματήσουν τις ΒΑΠΕ εκεί. Και μάλιστα οφείλουμε να το πούμε, όχι γιατί δεν υπάρχουν πουθενά αλλού κινήματα στην Ελλάδα, κινήματα υπάρχουν παντού, σχεδόν παντού στην Ελλάδα, ενάντια στις λεγόμενες ΒΑΠΕ ανεμογεννήτριες και αντίστοιχα στην καταστροφή που επιφέρει το... πώς το λένε, τα πάνελες που βάζουν σε καλλιεργήσιμη γη, αυτό είναι η μέγιστη καταστροφή. Μέγιστη καταστροφή. Θυμάμαι όταν το 2009-2010 με ρωτούσαν στις ομιλίες μου αγρότες ή ανθρώπους που είχαν καλλιεργήσιμη γη τι να κάνουν, να πάρουν τα φωτοβολταϊκά, τους έλεγα μακριά, μακριά, μην καταστρέψετε τη γη σας. Είναι παγίδα, παγίδα για να σας πάρουν τη γη, είναι παγίδα για να σας ζεσβέψουν με τις τράπεζες. Λοιπόν, τώρα βεβαίως είναι όλο οφθαλμοφανές όταν αυτή τη στιγμή είτε δεν πληρώνει είτε έχει μειώσει τόσο πολύ την τιμή η ΔΕΗ, που είναι ασύμφορο για οποιοδήποτε
Απλά θέλω να πω ότι στο κίνημα ενάντια στις ΒΑΠΕ στα βουνά της Κρήτης είχε και μια μεγάλη επιτυχία. Σταματήσανε σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εταιρείες εκεί και έχει στοιχήσει πολύ εκεί στον κόσμο αυτός ο αγώνας. Σε φυλακίσεις, σε κυνηγητά, σε δεκάδες μηνύσεις, ειδικά από τις εταιρείες φυσικά και από τους αγγελείς, όχι όλους, αλλά πολλούς δικαστικούς οι οποίοι παίρνουν τη μεριά των εταιριών που θέλουν να βάλουν ΒΑΠΕ και βεβαίως κατά κύριο λόγο γίνεται για δέσμευση χώρου. Ναι. Για δέσμευση χώρου. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή παίρνουν κάποια κομμάτια, παίρνουν τα βουνά, μέρη, δηλαδή δεν υπάρχει προστασία με το νόμο της Μπυρμπύλη, δεν υπάρχει προστασία ούτε σε περιοχές ΖΕΠ, ούτε σε περιοχές Natura, δεν υπάρχει τίποτα. Τα θεωρούν πράσινη ενέργεια εναλλακτική, το οποίο δεν ισχύει. Δεν ηλεκτροδοτούν αυτά τα πράγματα, δεν ηλεκτροδοτούν καν. Είναι μια τεράστια απάτη. Ναι, τα περισσότερα δεν είναι καν διασυνδεδεμένα με το δίκτυο. Ναι. Το μόνο που θέλουν να παίρνουν τεράστιες επιδοτήσεις, βγάζουν δηλαδή κατά την κατασκευή. Δουλεύουν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί κατά κύριο λόγο στα εργοστάσια τους που τα παράγουν και προφανώς μας τα δίνουν εμάς, με το ζόρι να τα βάλουμε κάπου. Και έρχονται οι εταιρείες και αυτό κάνουν, δεσμεύουν περιοχές. Το τι θα τις κάνουν στο μέλλον θα τις δούμε. Αλλά και να σου πω και ένα γεγονός, γιατί όταν εμείς ξεκινήσαμε τον αγώνα πάνω στην Άρτα, σε κάποια ορεινά χωριά εκεί πέρα, φέραμε ανθρώπους να μας μιλήσουν. Και σε μια δεύτερη μερίδα που έγινε, ο Δήμαρχος ήθελε έτσι να το κάνει κάπως, να έχουμε λέει και τις δύο απόψεις. Ήρθανε και οι εταιρείες και φέρανε και αυτό το Δήμαρχο της Ανάβρας, τον Τζουκαλά, αν τον ξέρεις. Ο οποίος ο άνθρωπος ήταν επικός γελίος. Επικός γελίος και το γελίο της υπόθεσης ήταν ότι λέει μια χαρά, λέει ωραίες μπαλαρίνες, λέει στα βουνά. Εγώ τις βλέπω, λέει σαν ωραίες μπαλαρίνες στα βουνά. Τόσο και ο πιο πάγκαλος ήταν μυστηράκια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ανάβρα προβάλλεται ως πρότυπο. Ναι, ο άνθρωπος ήταν πλασιέ, τον είπαμε κιόλας ότι είναι πλασιέ των εταιριών. Του το είπαμε καθαρά εκεί πέρα. Βέβαια, όταν σε επιδοτούν κάνεις και εσύ ωραία έργα βιτρίνας. Ακριβώς. Πάντως αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι πανελλαδικώς προσπαθούν όλα τα δίκτυα και όλοι οι σύλλογοι να συντονιστούν. Έχουν στείλει αυτή τη στιγμή υπομνήματα και προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού και με το Λαφαζάνι. Καλά, ο Τσιρόνης είναι και λίγο ύποπτος, πολύ ύποπτος μάλλον. Ναι, είναι από τους οικολόγους, ξέρετε, από τους πράσινους που από μέσα είναι μαύροι. Ναι, είναι πολύ ύποπτος ο ρόλος του. Αλλά γενικώς προσπαθούν πολλά κινήματα να συντονιστούν αυτή τη στιγμή. Ωραία, Κώστα. Συντόμευε, γιατί πήγαμε 4 ώρα και. Ναι, κλείνω. Θα ήταν πολύ καλό. Εγώ δεν θα είμαι στο συνέδριο λόγω ενός προσωπικού προβλήματος. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι στο συνέδριο οτιδήποτε. Αλλά θα ήταν πολύ καλό το ΕΠΑΜ να βγάλει έτσι ένα ψήφισμα, κάτι συμπαράσταση σε όλα τα κινήματα σε όλη την Ελλάδα που ασχολούνται. Και ίσως να το ψάξουμε και λίγο πιο πολύ. Γιατί είναι τεράστιο θέμα, δεν περνάει στον τύπο. Πέφτει πολύ προπαγάνδα ότι είναι καλό πράγμα η πράσινη ανάπτυξη κτλ. Ναι, πράσινη ανάπτυξη. Ξέρετε. Και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε, τους δικούς μας προσπαθούσαμε να πείσουμε ότι είναι κακό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι μπορούμε να. Όχι, το ψήφισμα είναι το ελάχιστο, γιατί έχουμε βγάλει ανάλογες δημόσιες τοποθετήσεις του ΕΠΑΜ και αποφάσεις πολιτικής γραμματείας και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το ελάχιστο. Νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά στην Κρήτη αλλά και αλλού που συμμετέχει στα κινήματα, μπορούμε να βοηθήσουμε στο να γίνει αυτή τελικά η συνάντηση συντονισμού αυτών των κινημάτων. Ναι, μακάρι. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή το βλέπω λιγάκι και ναι. Περίεργο το ότι δεν το έχουμε κάνει ακόμη, να το πούμε. Είναι τεράστιο το θέμα. Δηλαδή παράπλευρα με την οικονομική τέτοια, αυτοί προσπαθούν να πάρουν όλη τη χώρα στα χέρια. Βεβαίως. Το οικόπεδο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ένας φίλος, όχι φίλος ο Γιάννης, λέει: αγαπητέ Δημήτρη, μια παρότριση να αναζητηθεί τρόπος να αυτοματοποιήσετε όσο το δυνατόν την επιβεβαίωση με email από πλευράς ΕΠΑΜ. Αυτό καλό είναι να το ακούσει η Επιτροπή Επικοινωνίας. Νομίζω ότι είναι αξιόλογη παρατήρηση. Και το ξαναλέω, αγαπητέ Δημήτρη, μια παρότριση να αναζητηθεί τρόπος να αυτοματοποιήσετε όσο το δυνατόν την επιβεβαίωση με email από πλευράς ΕΠΑΜ όταν λαμβάνονται δωρεές μέσω PayPal.
Από όσο καταλαβαίνω, τώρα συμβαίνει μόνο κατόπιν επί τούτου υπενθύμηση στην Οικονομική Επιτροπή. Χωρίς τέτοιες επιβεβαιώσεις, ο αποστολέας αρχίζει να ανησυχεί και ίσως να απογοητεύεται. Αυτό ήταν ένα θέμα που αναφέρθηκε σε πρόσφατες συζητήσεις του τομέα εξωτερικού και πιστεύω ότι είναι λογική απέτηση. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και λέω ότι να η Επιτροπή Επικοινωνίας που το χειρίζεται το ζήτημα αυτό να το δει άμεσα. Ιδιαίτερα γιατί τα ποσά μπορεί να είναι και σεβαστά και μέχρι. Και επειδή για να γίνει μια πληρωμή μέσω PayPal μπλέκονται πολλές πεθερές, χρηματοπιστωτικά μιλώντας, υπάρχουν αρκετά ενδιάμεσα βήματα μέχρι να πιστωθεί ο λογαριασμός στην άλλη πλευρά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία για το συνέδριο. Αγωνιστικά Γιάννης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή παρατήρηση και μεγάλη παράληψη που δεν το έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχει μεγάλη σημασία να μπορεί να επιβεβαιώνει. Να μπορεί να επιβεβαιώνεται ότι έγινε το transfer. Γιατί αλλιώς, ναι, όντως υπάρχει πρόβλημα και καχυποψία. Ακριβώς γι' αυτό. Και λογικό είναι. Λοιπόν, με αυτά, να σας θυμίσουμε ότι αύριο θα έχουμε ξανά ανοιχτή επικοινωνία μπροστά στο τέταρτο συνέδριο το μεσημέρι. Το μεσημέρι κανονικά στην ώρα μας. Και το απόγευμα στις 7 η ώρα, 7.30 ξεκινάει το συνέδριο στο Cine Studio στην Πλατεία Αμερικής. Εκεί θα σας δούμε από κοντά όσοι θέλουν πραγματικά να βρεθούμε για να συζητήσουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που προτείνετε ή που συζητάτε κι εσείς και να δείτε και είναι καλύτερα να τα συζητήσουμε διαζώσεις. Γιατί πάντα η ζωντανή κουβέντα, το πρόσωπο με πρόσωπο, είναι πολύ προτιμότερο από την οποιαδήποτε άλλη μορφή συζήτησης. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.